καλώς ήρθατε, γάτο τσακαλό καταπληκτικό με τους κορχοπίπυρο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ρι ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστήτρια με στεναχώρια, να περάσουμε την παρακότα από τη μελαγχολία και σήμερα να κάνουμε μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα! Έχω χριστοκιώσει, κυρίες και κύριοι, που την έχει τόση, ενώ την αυτοεκτίμηση, τη διάθεση να προσφέρει ανιδιοτελώς, αφιλοκερδός, όχι, αλλά ανιδιοτελώς, ναι, στην εκπομπή μας. Καλώς όρισες και σήμερα, βουνό, Αραράτ της οικοληψίας. Καλώς όρισες. Θέλουμε τη σκιά σου πάνω από τις δύο κονσόλες. Ελάτε και σήμερα στην παρέα μας, γιατί έχουμε ετοιμάσει ωραία πραγματάκια. Σήμερα θα κάνουμε μία μικρή διαδρομή στο παρελθόν. Θα κάνουμε μία από τις εκπομπές που πάντα σας αρέσει, από τις εκπομπές που γουστάρουμε κι εμείς. Μία εκπομπή με τον τίτλο Vintage, έτσι το λένε τώρα. Παλιά λέγαμε Retro, λέγαμε, ξέρω εγώ, αναδρομή στο παρελθόν. Καθότι αύριο είναι η πρώτη μέρα στα σχολεία, λέω σήμερα να κάνουμε μια μικρή διαδρομή στο παρελθόν, να θυμηθούμε λίγο μαθητικά, σχολικά χρόνια, η πρώτη μέρα στο σχολείο, διάφορες μνήμες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείουμε οτιδήποτε άλλο, διότι έχω σημειώσει και μια δήλωση από χθες, ήθελα να την πω, του Μάτου στη Φόρτσα, σε μια συνέντευξη εφόλης ύλης που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και ήθελα να τα αναφέρω τα συγκεκριμένα λόγια του. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε όπως πάντα την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης μαζί μας, χορηγός παντοτινός, με εκπληκτικές τηλεοράσεις, αφιγραντήρες και κλιματιστικά TCL, κολοσσός, η TCL που με εκατομμύρια πωλήσει όλο τον κόσμο. Κάντε τη βόλτα σας από την Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, ενημερωθείτε για τα πάντα, μπαίνετε μέσα, ζητάτε το Μάκη τον Παμπουκίδη και λέτε, άκουσα ότι ο Τσατσαρός λέει ότι είσαι ο κορυφαίος, ο κορυφαίος στα ηλεκτρικά στην πόλη. Και θα κάνει ό,τι μπορεί για να σας το αποδείξει. Εκεί το κατάστημα, 51 χρόνια δίπλα στον καταναλωτή. Φυσικά, όταν μιλάμε για φρέσκο ψάρι, όταν μιλάμε για πεντανόστιμα θαλασσινά πράγματα, να εφραίνεται ο ουρανίσκος και το στομαχάκι σας, τότε μιλάμε για Αιγαίον, για τις δύο ψαραγορές, με εστιατόρια και τα δύο, και στο διοικητήριο 214.000 δηλιβεριά έρχεται η ψαρούκλα που το πρωί πέσει τσανταλίνα μανταλίνα με τις γοργόνες, ερωτοτροπή με τις γοργόνες, και το μεσημέρι είναι με βρόντι το βλέμμα στο πιάτο σας. Τι έγινε ρε μπίμπι μου με αυτό το βλέμμα το που δεν μπορεί να πήγε τίποτα γιατί τυρί και τη σιγή ηχθείως. Δεν γίνεται ρε παιδιά μου, είναι ψαρωμένο το ψάρι, δεν μπορεί. Και βέβαια και στο ωραιόκαστρο 695666 για παγωτάρες, για τουρτάρες. Για σφόλια το ειδή, για καφεδιά το πρωί, για ψωμιά παντός είδους, για διαβητικούς, μαύρα, για δίαιτες αυτά, βυζαντινά, ζυμωτά, όλα τα πάντα. Στο Νικολαίδη, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Όσο για χειροποίητα, κρεατικά, ανατολικά, απέναντι ακριβώς από τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας, κρεατούμπα, 9, 26, 7, 40. Και μαγειρευτά και σάντουιτς εννοείται. Και χώρο εστιατορίου για να καθίσετε να απολαύσετε τα χειροποίητα, τα υπέροχα, τα πεντανόστιμα φαγητά που ετοιμάζει εκεί ο Βασίλης και η παρέα του. Σε ένα καινούριο χώρο, ξαναλέω, Πόντου 10, Κρεατούμπα. Και είμαστε κοινωνοί σε αυτό. Θα πάρουμε λαμπάδα Ben 10, θα πάρουμε λαμπάδα Pop Patrol και Μπιτζαμοήρωες. Αν είναι αγόρι, αν είναι κορίτσι, θα πάρουμε Σοφία η Πριγκίπισσα, θα πάρουμε Frozen, θα πάρουμε Φραουλίτσα. Τι άλλο έχει ρε εσύ κοριτσίστικο, γιατί έχει μεγαλώσει η Νεκταρία και δεν τα θυμάμαι τόσο καλά. Ε, τι έχει, το Frozen είναι πολύ στα πάνω του, ε, και όλα αυτά. Καλά εννοείται, Barbie πυργκίπισσα, Barbie rockstar, Barbie γοργόνα, Barbie ποδοσφαιριστής, Barbie τερματοφύλακας, Barbie τεχνικός διευθυντής, Barbie γυράς, ε, φίλε, Barbie στραβοστόμης, δηλαδή ό,τι υπάρχει, Barbie το βγάλανε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, δηλαδή στα τελευταία, θυμάμαι και η Barbie λέει στο διάστημα. Η Barbie, να πούμε, υπερήρωας με κάτι μπέρτες πετούσε. Ρε παιδιά, μήπως έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα κάπου. Ελάτε στην παρέα μας, δίνουμε και σήμερα την ευκαιρία σε εσάς, σε ένα, έχω... Τι Miraculous? Ladybugs, ναι, έχει δίκιο, πονεμένος κι αυτός. Τρέχει τώρα. Τρέχει. Θέλω να πω ότι τα χρόνια για μας περάσανε, τα σχολικά, όμως δεν ξέρω, στο δικό σας μυαλό, στο δικό μου παραμένουν ανεξίτηλα σαν να είναι
μόλις χθες. Όσα χρόνια και να περάσουν, όσα χρόνια και να περάσουν, εγώ πήγα πρώτη δημοτικού, πήγα το 1971 γεννημένος, πήγα το 77, σωστά. Το 77 και τελείωσα λογικά το 83, σωστά τα λέω, το 83 βέβαια. 1983. Χρόνια πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ρομαντικά τα δικά μας. Χρόνια που δεν υπήρχε καθόλου η τεχνολογία στο σχολείο, διότι τώρα τα κινητά πάνε και έρχονται, τα τάμπλετ πάνε και έρχονται. Τώρα θεωρείται δεδομένο το παιχνίδι είναι συνυφασμένο με την τεχνολογία. Είτε είναι κονσόλα, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι. Εμείς δεν είχαμε μαρκαδόρους στον πίνακα, δεν είχαμε διαδραστικά, να πούμε, κόλπα touch screen που τώρα σε κάποια σχολεία πάει, ακουμπάει την οθόνη ο καθηγητής και βγαίνουν, να πούμε, οι άτλαντες, ξέρω εγώ, ή τα γεωμετρικά σχήματα. Έχουμε αναπνεύσει πολύ κυμολία, αυτή η σκόνη στα χέρια που δεν έφευγε με τίποτα. Έχουμε βρέξει πολύ σφουγγάρι για να φύγει η κυμολία. Θυμάμαι δασκάλους οι οποίοι για να σταματήσει η αναμπουμπούλα κάτω και το χάος και η φασαρία και όλος αυτός ο θόρυβος που δημιουργείται όταν είναι πολύ... αυτή η βαβούρα από κάτω, θεωρώ ότι η βαβούρα από εκεί βγήκε η λέξη και δεν εννοώ το Mickey Mouse, η βαβούρα, το θυμάστε το, τη βαβούρα. Και τι έκανε λοιπόν, και το θυμάμαι σαν τώρα, η Γερμανίδα που είχα στη Δευτέρα Δημοτικού έπαιρνε την κυμολία, την καινούργια κυμολία, η οποία ήταν βέβαια τετραγωνισμένη, ακόμα δεν είχε στρογγυλέψει, και με τις γωνίες έκανε από πάνω μέχρι κάτω γραμμή στον πίνακα. Τσουτσούρωνε, ανατρίχιαζε μέχρι και πεθαμένος. Ξυπνούσε μέχρι και βαλσαμωμένο πουλί και πετούσε να σκιαγμένο έφευγε, να πούμε, στον ουρανό να σωθεί. Και λέγαμε όλοι, ρε την καριό, μπιπ, ούτε καν τη νοιάζει. Γερμανίδα σαν σφυροβόλος, φανταστείτε μία ανατολικογερμανή σφυροβόλο, μία που δεν μου άρεσε ούτε σαν γυναίκα ούτε σαν άντρας. Λοιπόν, με ένα μπράτσο σαν του Ποπάη, με ένα πόδι σαν του Hans Peter Bringel, σαν δεκαθλητής, η οποία δεν ίδρωνε ούτε το αυτί της όταν το έκανε αυτό. Δηλαδή, μου άνθρωπο, δεν είναι ανθρώπινο όταν το κάνεις αυτό. Ένα ήταν αυτό, κι αν αυτό δεν έπιανε, με τα νύχια της στον τοίχο. Από πάνω μέχρι κάτω. Μου φαινόταν ότι ήταν και λίγο πιο μητερά τα μπροστινά της δόντια. Ε, κάποια στιγμή που έμεινε και ένα παιδί μόνο του για να του κάνει παρατήρηση, μετά φορούσε ζιβάγκο το παιδάκι και κάποια στιγμή που έκανε το, έτσι λίγο το λαιμό του, είδαμε και δύο δοντάκια, να πούμε, δύο σημάδια, ξέρω εγώ. Μεγαλώσαμε με πολύ όμορφο, με πολύ ρομαντικό τρόπο. Εγώ τα μισά χρόνια τα έκανα στη Γερμανία, όπου εκεί υπήρχαν άλλες σχολείες, αλλά πρόλαβα όμως και 104 δημοτικό σχολείο Άνω Τούμπας, εκεί που απαγορευόταν να έχουμε μπάλα στα διάλειμμα, στα διαλύματα, στο διάλειμμα απαγορευόταν η μπάλα και παλεύαμε με το μπουκάλι το πλαστικό από το γάλα, το οποίο είχε από πάνω το αλουμίνιο, το οποίο το, με το νύχι, κρακ! Με αυτό λοιπόν το πλαστικό μπουκάλι κάναμε ομυρικές μάχες στο προάβλιο. Τα κορίτσια με το λάστιχο στα πόδια να περάσει από ανάμεσα. Μετά είχαν εκείνο το λάστιχο με την πλαστική μπάλα στο τελείωμα που το φέρναν γύρω-γύρω και έπρεπε να πηδήξει από πάνω. Πολύ κυνηγητό, πολύ κρυφτό, πολύ τσανταλίνα μανταλίνα και στον κόλο μια σωλήνα, η μακριά ή μακρινή γαϊδούρα όπως τη λέει ο καθένας. Αλλά δεν ξεχνάω ποτέ την κασετίνα υπερπαραγωγή που έκλεινε με μαγνητάκι, δεν ξέρω το θυμάστε, κάτι τετράγωνες σκληρές, όχι μαλακές ή βασμάτινες,
που είχε θήκη, υποθήκη, σιρταράκι, θήκη για την ξύστρα, η θήκη της θήκης για τα μολύβια. Να στο πλάι, να άνοιγαν, να άνοιγε, σαν ένα μικρό μπαούλο. Και πάνω βέβαια ποδοσφαιριστές, επάνω Φόρμουλα 1, επάνω σήμα του ΠΑΟΚ, επάνω τα κορίτσια Χάιντι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τότε. Και Κάντι Κάντι με τον Κλίν. Φίλε, καμένες λιχνίες, έτσι. Αυτό είναι καμένες λιχνίες. Θυμάμαι τα πρωτάκια με το Σούπερ Παγουρίνο. Συγκεκριμένο παγούρι, λες και ήταν εντολή από το Υπουργείο Παιδείας ότι απαγορεύεται τα παιδάκια να έχουν άλλο παγούρι. Σούπερ Παγουρίνο, το θυμάμαι με γραμμένο γράμματα. Και το πτυσσόμενο ποτηράκι που άνοιγε το πλαστικό, κρακ, 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 για να μην πιάνει χώρο στις τσάντες. Φυσικά, χαρτάκια πανίνι, η πιο μεγάλη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη Δημοτικού, που τα βάζαμε όρθια και με ένα κομμάτι μάρμαρο τα χτυπούσαμε. Η ανταλλαγή, το έχω διπλό, μονό, αυτά, μονά ζυγά πάρα πολύ, μονά ζυγά, πέτρα ψαλίδι, χαρτί και τα λοιπά, εντάξει, οκ. Okay. Όπως και πέρσι στον τελικό που τη χάρτινη την κερδίζεις, το χαρτί το κερδίζεις με ένα ψαλίδι, άμα λέγεσαι Τσούμπα Ακπομ, όμορφα, για να μην ξεχνιόμαστε. Θυμάμαι βέβαια και τα τμήματα που κάναμε άλλη πρωινή, άλλη απογευματινή. Υπήρχε εβδομάδα που στο 104ο και όχι μόνο στο 104 και 23 που ήμουν εγώ, το λεγόμενο Αδαμίδι, αλλά και το Τενεκεδένιο που ήταν κάτω από το ρέμα, αλλά και τα υπόλοιπα σχολεία. Τότε δεν είχε γίνει ακόμα το σχολείο στο υδραγωγείο, ανεβαίνοντας όλη την ανηφόρα επάνω μετά τα γυράδια για να βγει στον περιφερειακό. Ήταν ακόμα κρυονέρι, χωρίς περιφερειακό. Εκεί πηγαίναμε τις ημερήσιες εκδρομές. Δεν θυμάμαι ανώτερη ευτυχία από την ημέρα που πηγαίναμε για μάθημα και έβγαινε ο διευθυντής και έλεγε εκδρομή απροειδοποίητη. Γιατί υπήρχε, ας πούμε, η εκδρομή η μεγάλη, π.χ. στον Άγιο Νικόλαο Ναούσης, που ήταν στανταράκι 1-0-5 απόδοση, εκεί στο ποτάμι, η οποία ήταν προειδοποιητή. Το ξέραμε, ρε παιδί μου, ότι θα πάμε στο τέλος του μήνα. Υπάρχει αυτή η εκδρομή. Είχε προειδοποιήσει το σύστημα. Το ξέραμε, ήταν στην καλένδα. Υπήρχε όμως και αυτή που επειδή έσκαγε ο Τζίτζικας, επειδή είχε μια φοβερή ηλιοφάνεια μέσα στον Οκτώβριο ή εκεί μέσα στο Δεκέμβρη, μια μέρα χαρά Θεού, πηγαίναμε με το άγχος τι θα γίνει, αν θα γράψουμε τεστ, αν θα γράψουμε διαγώνισμα, αν ήμασταν και αδιάβαστοι, αν είχε καμιά αθλητική Κυριακή την προηγούμενη μέρα, κανένα μάτς. Τίποτα ευρωπαϊκά, είχε τίποτα ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ τον Ατάλο. Και έβγαινε ο διευθυντής και έλεγε εκδρομή. Αυτό το η αρχή μου έχει μείνει σαν τώρα. Είναι φάμιλο γκολ στην Τούμπα σε πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο. Δεν θυμάμαι όμως άλλη χαρά ανώτερη από τη χαρά και της τελευταίας μέρας που πήγαινε το μπουγέλο σύννεφο, που είχαμε πάρει άλλη μπλούζα μαζί, που κουβαλούσαμε από μπουκαλάκι νερού μέχρι κουβάδες από τεμπόζιτα, μέχρι μικρές δεξαμενές, από εκείνα τα βαρελάκια από φελό με το πλαστικό από πάνω που τα πέραν οι αγρότες, να πούμε, στα χωράφια, θυμάστε, εκείνο το βαρελάκι. Ακόμα υπάρχουν σε μερικά σούπερ μάρκετ. Εκείνο που είναι βαρελάκια από φελό, έτσι, και πάνω έχει το μεγάλο το καπάκι το πλαστικό και έχει και μία μικρή αριστερά εγκοπή από εκεί πίνεις, που βγαίνει πλάπ το καπάκι από πάνω. Εννοείται ότι οι τσάντες μας δεν είχαν ρόδες. Εννοείται, ξαναλέω, διότι τώρα στο δημοτικό δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις τσάντα που να μην έχει ρόδες, να μην είναι σιδηρόδρομος, να μην είναι με το χερούλι και τα λοιπά. Πολύ σπάνια. Την καταργούν από μόνα τους τα παιδάκια όταν μεγαλώσουν και πάνε, ξέρω εγώ, γυμνάσιο που σου λέει τώρα, εντάξει, μεγάλωσα, ας πούμε. Ή στην έκτη. Δεν παίζει. Να την πηγαίνω την τσάντα με τα ροδάκια τώρα σαν τα πρωτάκια. Ψήλωσα, δυνάμωσα, θα την κουβαλήσω στις πλάτες.
Τα κορίτσια δεν έχουν τέτοια ζητήματα. Άνετα την πάνε με ροδάκι. Σου λέει θα πάθω εγώ να πούμε σκολίωση. Ε, να γίνω σαν λατινικό ερωτηματικό από το βάρος. Γιατί άμα δείτε το βάρος που έχουν οι τσάντες των παιδιών τώρα δεν το συζητάμε. Η Χρύσα λέει πίπι φακιδομήτη, δεν την έχανα. Σχοινάκι βεβαίως. Ο Μανώνης λέει πάρα πολύ κρυφτό. Ναι παιδιά, κρυφτό, κυνηγητό. Κουτσό επίσης. Κι αν ήταν και πολύ ψαγμένο το σχολείο, τις είχε κάνει έτοιμες τις γραμμές και δεν τις κάναμε εμείς με το κεραμίδι ή με την κυμολία σε κάποια γωνία του σχολείου. Κι έτσι περνούσαμε πάρα πολύ όμορφα χρόνια. Η χαρά, ξαναλέω, της τελευταίας μέρας του «γεια σας» ήταν απερίγραπτη, όπως και η χαρμολύπη της πρώτης μέρας, αυτής που θα βιώσουν αύριο. Δεν μιλάω για τα πρωτάκια που για πρώτη φορά θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τους έχουν πει αύριο πρώτη μέρα θα δείτε οι γονείς πίσω από τους θάμνους ή πίσω από τα κάγκελα, λες και τα παιδιά τους φεύγουν να πολεμήσουν στο Βιετνάμ, είναι και αυτό το πράγμα. Όλοι το κάναμε, όλοι κρυφτήκαμε πίσω από το κάγκελο να δούμε τι θα γίνει, πώς αντιδράσει το παιδί. Και δεν μιλάμε μόνο για το σχολείο, μιλάμε φυσικά και για το νηπιαγωγείο, έτσι, τα προνήπια, νήπια. Πώς θα συμπεριφερθεί, τι θα γίνει, νομίζουμε το παιδί μας, ας πούμε, πρέπει να περπατήσει σε ναρκοπαίδιο. Και επειδή έχω ζήσει στη Γερμανία και έχω και από εκεί εμπειρίες σχολικές, σαν τον Έλληνα γονιό, σαν την Ελληνίδα μάνα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θυμάμαι και τώρα μανάδες να μένουν εκεί να κάνουν βάρδια και στο διάλειμμα να κυνηγάνε το πιτσιρίκι για να το ταΐσουν το κλασικό, το παραδοσιακό ψωμάκι με τυρί μέσα στο αλουμινόχαρτο, με ντομάτα, με μαρούλι, δεν ξέρω τι άλλο, να τους κυνηγάνε στο διάλειμμα. Βάλε το καπέλο σου, γιατί θα πάρεις ηλίαση. Έλα να φας το σάντουιτς σου, μην μείνεις νηστικός. Θα σου έρθει καμιά λιγούρα και τέτοια. Θυμάμαι μάνες που κυνηγούσαν παιδιά. Και ήταν η μέγιστη ντροπή βέβαια, άμα ήταν το παιδάκι και πιο μεγάλο λίγο, ξέρω εγώ, Τετάρτη, Πέμπτη, ήτανε... ήθελε να ανοίξει ο άλλος, η γη να τον καταπιεί. Ζούμου σου λέμε. Και σήμερα εδώ είμαστε... Και γυρίζουμε λίγο πίσω στο χρόνο. Αν θέλετε να συζητήσουμε, βάλε λίγο ζαμπέτα από κάτω να παίζει, αγοράκι μου. Έχουμε βρει και τραγουδάκια σχετικά. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Η πρώτη μέρα είναι πολύ δυνατή. Για τα παιδιά που δεν θα πάνε, που θα πάνε, θα συναντήσουν τους φίλους που τους άφησαν. Ειδικά αν δεν είναι σχολείο γειτονιάς και είναι κανένα σχολείο ιδιωτικό ή... κανένα πειραματικό, τέλος πάντων, και δεν είναι της γειτονιάς οι φίλοι που είχες την ευκαιρία να τους συναντήσεις. Με μνήμες από το καλοκαίρι, που πήγες, πώς τα πέρασες, νέες τσάντες, νέα μολύβια, τώρα έχουν βγει μολύβι μόνο που δεν μαγειρεύει το μολύβι. Με μύτες αυτά, εμείς είχαμε τότε κάτι μαρκαδόλους, κάτι στυλό πολυεργαλεία, με 6-7 χρώματα, θα θυμάστε. Στο πλάι ένα κράκ έβγαινε κόκκινο. Κόκκινο, μπλε, πράσινο, μαύρο, το θυμάστε, ένα στυλό περίεργο να πούμε. Όμορφα χρόνια. Γιογιό πολύ, όπου και εκεί είχε μπει το μάρκετινγκ, θυμάμαι, γιογιό Coca-Cola, γιογιό Sprite, έτσι. Γιογιό Πάοκ μετά κάποιοι, το κατάλαβαν. Το μάρκετινγκ ακόμα τότε σε σπάργανα, δηλαδή... Και περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Το καλύτερο ήταν πρωινά απογευματινά, όπως σας είπα, να τελειώνεις την Παρασκευή και να ξέρεις ότι τη Δευτέρα είσαι απογευματινός, δηλαδή ήτανε Σάββατο, Κυριακή και όλη η Δευτέρα μέχρι το απόγευμα, έτσι. Μιλάω τώρα 80, 81, 82, 83 εκεί, αυτά τα χρόνια. Δεν θυμάμαι πότε τελείωσε αυτό με τις διπλές βάρδιες και μέχρι πότε πήγε. Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, τους πανηγυρισμούς μας
το 83, αν δεν κάνω λάθος, το 84-83, όταν μας ανακοίνωσαν ότι καταργείται το πολιτονικό. Που παιδευόμασταν με δασίες ψηλές, περισπομένες αυτά, ένα βάσανο απίστευτο να μάθουμε τις ασυνόμενες λέξεις. Μπορείς να είσαι ένα γραπτό τέλειο, ορθογραφημένο και να πας να τραβήξεις πάνω μια δασία αντί για οξία και να παπ, το κοκκινάδι επάνω. Όμορφα. Πριν πάω στο διάλειμμα, θέλω από τη συνέντευξη του Μάτος στη Φόρτσα, επέλεξα μια μικρή παραγραφούλα που θέλω να τη μοιραστούμε. Είναι και αυτό θέμα μας σήμερα. Αν θέλετε, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, θα βάλουμε τα ποταπά μας. Κληρώνουμε καταπληκτικό τριήμερο στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας, όπως είπαμε, με δύο διανυκτερεύσεις, στο Φιλοξένια, ένα πραγματικά μαγεμένο μέρος. Ακούστε τι λέει λοιπόν ο Μάτος, το κορυφαίο δεξί μπακ που είχα ποτέ. Θεωρώ ότι ο Μάτος είναι ο κορυφαίος δεξιός οπισθοφύλακας που η ομάδα είχε ποτέ. Λέει λοιπόν ο Μάτος, αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά ένα άθλημα, είναι κάτι παραπάνω. Από αυτό ζούμε τις οικογένειές μας. Πρέπει λοιπόν, προσέξτε από εδώ και πέρα, βάζω μικρή παρατήρηση, μήπως από εδώ και πέρα χτυπάει καμπάνα για κάποιον ή κάποιους συμπαίκτες του. Γιατί εμένα μου φαίνεται ότι όχι απλά χτυπάει καμπάνες στις Παναγίες των Παρισίων. Όχι απλά είναι φωτογραφίζει κάποιους. Σαν να ξέρει κάτι, λέω εγώ. Πείτε μου εσείς, σας το λέω πριν το διαβάσω, για να είστε πιο λίγο πιο ψαχ. Ακούστε λίγο από εδώ και πέρα τι λέει. Είπαμε, το ποδόσφαιρο ζούμε τις οικογένειές μας. Είναι κάτι παραπάνω από ένα άθλημα. Πρέπει λοιπόν να θυσιάσουμε πολλά. Ποδοσφαιριστής είσαι και εκτός αγωνιστικού χώρου. Πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας, την ξεκούρασή μας, τις ώρες ύπνου. Νταν, 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 νταν. Σ' ακούτε τις καμπάνες. Ξαναλέω, τη διατροφή μας, την ξεκούρασή μας, τις ώρες ύπνου, την αποθεραπεία. Θέλω να έχω καθαρή συνείδηση ότι από την πλευρά μου έκανα τα πάντα για να βγάζω το maximum στο γήπεδο. Μακάρι! Να σκέφτονταν όλοι έτσι. Όχι καμπανάρες. Όχι τις Παναγίες των Παρισίων. Όχι κόπα καμπάνα. Μακάρι να σκέφτονταν όλοι έτσι. Τον ελεύθερο χρόνο τον ξοδεύω για τα παιδιά μου, να διαβάσω κανένα βιβλίο. Όχι να νομίζω ότι ποδοσφαιριστής είναι μια ώρα προπόνηση και μετά γιορτή και παράδεισος. Ξαναρωτάω, έτσι πιστεύετε τα λέει? Εγώ νομίζω τα λέει για, πραγματικά για κάποιον συγκεκριμένο. Ή για κάποιους συγκεκριμένους, δηλαδή εδώ είναι πραγματικά τα λέω στην ύφη να τα ακούσει η πεθερά. Όχι λέει μόνο μία ώρα προπόνηση και μετά γιορτή και παράδεισος. Με ενοχλεί όταν κάποιοι σκέφτονται έτσι. Επίσης δεν πρέπει ποτέ να είσαι ικανοποιημένος με όσα έχεις πετύχει. Πρέπει πάντα να είσαι ανικανοποίητος. Να σε ενοχλεί ακόμα και μία λάθος πάσα, για μία λάθος υποδοχή, όταν δεν είσαι 100% έτοιμος να πάρεις μία σωστή απόβαση μέσα στο γήπεδο. Δερβίση, την τρέλα που βγάζεις μέσα στο γήπεδο, τη βλέπουμε. Να σας πω ότι ο Μάτος κοιμάται, πληροφορίες λένε, δεν είμαι εκεί στο σπίτι για να κλείσω τα φώτα, στο σπίτι του, κοιμάται από τις 10. Όταν έχουμε βραδινά μάτς και τελειώνει μετά τις 10, κάνει υποχώρηση. Ένα είναι αυτό που ήθελα να διαβάσω. Αν ακούει κανένας νεότερος, μπορεί να είναι και συμπατριώτης του, μπορεί και όχι, λέω εγώ. Αν ακούει κάποιος στην ομάδα μας ή και σε αντίπαλη ομάδα, δεν είναι. Ο άνθρωπος λέει τι πρέπει να γίνει. Το έχει κάνει πράξη. Αν δείτε τον Μάτος από κοντά, στεγνός τελείως.
τελείως στεγνός. Δύο κουβέντες για το Βιερίνια. Λέει ο Μάτος που πήγε και έπαιξε τελικό Europa League. Ο Βιερίνια είναι το είδωλό μου. Λέει ο Μάτος, έτσι όχι κανένα 19χρονος ή κανένα 17χρονο να πούμε από την ΚΑΠΑ 19. Ο Βιερίνια είναι το είδωλό μου. Είμαι πολύ τυχερός που τον έχω συμπαίκτη και έχουμε μια στενή φιλία. Γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα, έχει τεράστια συμβολή με την απόδοσή του. Είδαμε και πέρσι σε κάποια μάτς, η ομάδα είχε δυσκολίες και την πήρε από το χέρι. Έχει μεγάλη επιρροή και έξω από τον αγωνιστικό χώρο βοηθάει σε πολλούς τομείς. Όσο γρηγορότερα γυρίσει, τόσο καλύτερα για τον ΠΑΟΚ. Αυτά σήμερα τα θέματά μας για την πρώτη μέρα σχολείου. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία και για τις δηλώσεις του Μάτος. Διάλειμμα, υπενθυμίζουμε, Ελλάς Ότο Σέρβις 47-43-12, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Τα πάντα όλα για το αυτοκίνητό σας. Τα πάντα όλα. Τα πάντα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έχει διάφορα τραγούδια για το σχολείο, αλλά νομίζω αυτό το ρεμπέτικο έχει πάρα πολύ ήθος. Έρχομαι τώρα στις γραμμές, 23-10-287. Πάντα πολλά! Έχει ένα σφίξιμο, μια δυσκολιότητα, στο ήθος. Όλοι ρεμπέτες. Ξέρω όμως ένα και να κάνουν δύο. Και πως τα φωνήεντα. Τα φωνήεντα, φίλε. Τα φωνήεντα είναι αυτά. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Συζητάμε σήμερα για την πρώτη μέρα στο σχολείο, καθότι αύριο ανοίγουν και πάλι τα σχολεία. Με vintage διάθεση, αλλά και αυτά που είπε ο Μάτος. Σάββατο πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Ελπίζουμε ο Αμπέλ αυτές τις μέρες να δούλεψε, να εξοικειώθηκαν ακόμα περισσότερο οι ποδοσφαιριστές με τα δικά του, πιστεύω, με τις ιδέες του, και να κατάφεραν να τα εφησίσει, να τα μεταλαμπαδεύσει ακόμα περισσότερο. Έχει και δεύτερο κουπλέ, 5 γραμμές. Έχουμε λίγο. Άκου λίγο. Μιλάμε τώρα ζητήματα. Τσιλέλα, εσύ που λες ότι αξίζει όλα με τα πτυχία. Τόσο καιρό κοντά μου, πρέπει να έχεις μάθει. Τους δικούς μου τρόπους. Πάμε στις γραμμές. Να πω. Στο Βεργίνα Θέατρο. Μόνο για 5 παραστάσεις. Ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες, έχοντας γράψει τη «Μόνο ο δικός μου δρόμος» που τιτλοφορείται το πρόγραμμα. Ο Γιώργος Θεοφάνους και στον Τερζή και στο Ρέμο και στην Ατάσα και στο Βέρτη και, και στον Μπάριο και σε όλους τους μεγάλους έχει γράψει σπουδαία πράγματα ο Γιώργος Θεοφάνους. 30 χρόνια Γιώργος Θεοφάνους λοιπόν στο θέατρο, Βεργίνα Θέατρο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. 13, 14, 21, 27 και 28 Ιανουαρίου. Για 5 μόνο παραστάσεις στο Καζίνο όλο το 24ωρο, 23-10-4-91-2-91, στο www.ticketservices.gr και στο 723-45-67 και στο public. Και μπαίνετε ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας στο θέατρο Βεργίνα, στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, εκεί που έχουμε ζήσει υπέροχες στιγμές με τα μάτς του ΠΑΟΚ σε μια φοβερή αίθουσα. Γιώργος Θεοφάνους. Και στη ΔΕΘ, στον χώρο της έκθεσης, μπαίνετε και επισκέπτεστε το υπέροχο περίπτερο του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Τι κάνετε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ! Θυμάσαι λοιπόν πρώτη μέρα στο σχολείο ή θυμάσαι κάποιο περιστατικό ή... Τη δικιά μου δεν τη θυμάμαι γιατί πέρασαν και καμιά 50 χρόνια. Σαν χθες, μωρέ, τώρα εντάξει! Ναι. Θυμάμαι του τελευταίου μου παιδιού την πρώτη μέρα, ναι, που δεν ήταν πρώτη μέρα, ήταν κανένα μήνα πήγαινε η γυναίκα. Οχ, τι είχε, τίποτα απεργίες? Όχι. Τι? Δεν ήθελε να πάει. Α, δεν ήθελε. Απεργία, άρα το παιδί, καλά είπα, το παιδί έκανε απεργία, δεν ήθελε να κατέβει. Οχ, μπερδέματα, φίλε. Έχει και τέτοια. Έχει, φίλε, ειδικά αν είναι. Αν πηγαίνουν προνήπια χωρίς να έχουν πάει παιδικό σταθμό, είναι μάχες. Για τα νήπια μιλάω. Κλαίνε τον Τίγρη και τον Εφράτη μαζί. Ποτάμια. Δεν έκλαιγε, απλώς δεν μιλούσε, δεν συμμετείχε σε τίποτα. Πόδια στυλωμένα, χέρια στην πόρτα για να μην μπει μέσα. Κάτω από το τραπεζάκι της παρεούλας.
τέτοια. Που το λέγανε στον υπηαγωγείο καθότου. Θυμάμαι σαν τώρα όταν πρωτοπήγα τον Θάνο πριν από 3 χρόνια που ένα αγοράκι είχε σκαρφαλώσει στο πόδι του μπαμπά. Πώς σκαρφάλωνε η τσίτα του Ταρζάν στο δέντρο. Έτσι. Και αυτός προσπαθούσε. Πώς έχει κολλήσει κάτι, ρε παιδί μου, στο πόδι και προσπαθείς να τεινάζεις το βατζάκι. Τώρα κάνω παντομήμα, αλλά δεν φαίνεται. Κατέβα, ρε παιδί μου, κατέβα. Μιλάμε το παιδί γατζωμένο, τα νύχια μέσα στα πόδια, έτσι. Μάλιστα. Και ωραία. Μια που μιλάμε για παιδιά τώρα, θέλω να σας πω μια μικρή ιστοριούλα. Πήγαμε να παίξουμε. Είχαμε δηλώσει συμμετοχή σε ένα πρωτάθλημα της ΕΠΣΜΗ σε 12χρονα παιδιά. Ναι. Και πήγαμε και στο Μέγα Αλέξανδρο να παίξουμε. Είχαμε κληρωθεί να παίξουμε με την Ακαδημία Ολυμπιακού. Πρωί ήταν τα παιδάκια, μερικά από εμάς τα παιδάκια δεν ξυπνήσανε, δεν συμπληρώναμε να παίξουμε. Ήμασταν λιγότεροι. Πήραν το παιχνίδι στα χαρτιά ο Ολυμπιακός και συμφωνήσαν οι προπονητές να κάνουμε ένα φιλικό και πήραμε 3 παίκτες από την ομάδα του Ολυμπιακού για να συμπληρώσουμε να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Λοιπόν, μαλώσαν μεταξύ τους οι μπαμπάδες αυτοί που παίζανε με εμάς, με τους άλλους που παίζανε με τον Ολυμπιακό. Φαντάσου. Γι' αυτό η υποκρισία έχει φτάσει εκεί που δεν μπορείς να φανταστείς. Τώρα ξαφνικά για ανακαλύψαμε. Για το γνωστό. Είπαμε, για να είμαστε ξεκάθαροι, οποιαδήποτε βία, χρήση βίας, ειδικά σε παιδιά, εννοείται, καταδικάζεται, δηλαδή δεν το συζητάμε καν. Όμως, υπάρχει ένα όμως, να κουνούν το χέρι αυτοί που ακόμα να στείλουν τους δολοφόνους, αυτούς που αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν τον Τζίλο, ακόμα τους ψάχνουμε και κάνουμε βόλτες και χασμουριόμαστε και πετάμε κινέζικο χαρταετό, όχι από αυτούς. Όχι από αυτούς. Όχι από, μαθήματα ηθικής. Έτσι, φυσικά καταδικάζουμε και δεν θεωρούμε ότι έχουν θέση ανάμεσά μας άνθρωποι. Δεν είναι, να... δεν είναι ΠΑΟΚ. Εγώ λέω δεν είναι ΠΑΟΚ αυτό. Δεν είναι ΠΑΟΚ, λέω εγώ, ρε παιδί μου. Και εσύ που είσαι 50 χρόνια στα τσιμέντα της Τούμπας. Έτσι, λοιπόν, αυτό τελείωσε. Δεν μπορούν να κάνουν ούτε να δείχνουν. Απλά όπως είπες, η υποκρισία από τους ντεμεκ ηθικολόγους περισσεύει πάλι για μια ακόμα φορά. Οι κακοί παοξίδες μας παρουσιάζουν σαν είμαστε αποβράσματα. Γι' αυτό γρηγορείτε εσείς εδώ που είστε και γράφετε και κάνετε να ξέρετε τι θα γίνει. Ακριβώς. Έγινε. Και ένα κόμμα για το Μάτος. Ο Μάτος, αυτά που κάνει μέσα στο γήπεδο και αυτά που λέει έξω από το γήπεδο δείχνει πόσο μεγάλος άντρας είναι. Τεράστιο. Όπως είπες. Μεγάλος άντρας. Ο πόσο μεγάλος άντρας είναι. Έτσι. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να πούμε. Έχω πει περιστατικό, τώρα καθυστερώ τους 4, περιμένω, αλλά πρέπει να το πω. Είμαστε στα καλά καθούμενα, έχει κάνει γιορτή κοπή πίτας η οικογένεια Κατουρτζίδη. Ο μπαμπάς, ο Γιώργος και ο Γιάννης. Είμαστε στον πάνω όροφο. Λοιπόν, εξαιρετικός και χρόνια στο ποδόσφαιρο της πόλης. Χρόνια, έτσι. Χρόνια. Μεγάλος σεντερφόρ, μπορώ να σου πω. Ακριβώς, έτσι μου λένε οι παλαιότεροι. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά είμαι εκεί να τιμήσω τους φίλους μου. Πέρα το ότι είναι χορηγοί, έχουμε αναπτύξει και οικογενειακές σχέσεις, όπως και με τους περισσότερους χορηγούς, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και είμαστε στον Πάνορφ. Ξαφνικά βλέπω μια κινητικότητα. Έρχεται ένα από τα παιδάκια, γιατί ήταν και χορηγοί, νομίζω, σε μια ομάδα στη Μεντ, μπάσκετ, κορασίδες, και είχαν και τα κορίτσια με τους γονείς σε ένα τραπέζι μεγάλο. Ένα από τα παιδιά έρχεται και λέει: Παιδιά, κάτω είναι ο Μάτος, κάτω είναι ο Μάτος. Γίνεται, όπως καταλαβαίνεις, ένας χαμός. Να μην στα απολογώ, ανέβασαν τον Μάτος από τον κάτω όροφο στην ταβέρνα, στο εστιατόριο, πάνω. Ανέβηκε ο Μάτος. Παιδιά, μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση, το λέω και τώρα. Υπέμεινε αγόγιστα, χωρίς να στραβομουτσουνιάσει, ξέρεις πόση ώρα να φωτογραφηθεί με όλα τα παιδιά. Ρε, μία ώρα τον είχα. Πήγε ο άνθρωπος να φάει με την οικογένειά του. Τον είχαν, τον τραβολογούσαν από εδώ. Μάτος από εκεί. Πάμε για το πρωτάθλημα. Ναι, να του λέει ο καθένας. Φίλε, πήρε 100 φορές την ίδια πόζα με τα παιδάκια να σκύψει, να βγάλει τη φωτογραφία. Μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτό. Και δεύτερον, πόσο στεγνός, φίλε, είναι. Στεγνός τελείως στα 33-34. Και αυτό που λες ότι κοιμάται νωρίς είναι, όντως είναι. Εντάξει. Δεν είμαι εκεί, λέω, να κλείσω τα φώτα και να βάλω το φιδάκι για τα κουνούπια. Αλλά έτσι έχω μάθει και. Αυτοί που μου τα λένε δεν μου λένε ψέματα. Γι' αυτό αυτά. Μεγάλη αγάπη γι' αυτό. Ναι. Έτσι. Και μεγάλη πρότυπο αγάπη, για άλλους, λέω, αν υπάρχει κάποιος, αν λέω, υποθετικός λόγος του μη πραγματικού, που δεν κάνει αυτό το πράγμα στη ζωή του
και έχει λίγο παρεκκλίνει ή πολύ, έχει βγει από το σωστό το δρόμο, να πάρει παράδειγμα από το μεγάλο Λεό Μάτος. Αυτό. Αυτά, την φιλιά. Αγάπη μου, ζουμουσού. Γεια σου Παναγιώτη μου, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω και συγγνώμη, περιμένατε. Διπλό το θέμα μας σήμερα. Και η πρώτη μέρα στο σχολείο, αν θυμάστε παλιές μνήμες, μ' αρέσει να ταξιδεύουμε πίσω στον χρόνο με vintage, με αναφορές στα παιδικά μας χρόνια. Εγώ εκεί στην Τούμπα πήγα στο 104ο Δημοτικό Σχολείο. Έλα, έλα! Δεν σταματάει να μιλάει, ρε. Άμα θα ξεκινήσει να μιλήσει, έχω κι άλλο να πω, να ξέρεις. Εκμεταλλεύσου την καραμάδα! Φιλαράκο Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα θα ξαναπαρέσει τηλέφωνο. Έχει πάρει κάβα και το Σαββατοκύριακο. Πάμε, Γιώργη μου, πάμε, πάμε. Έλα. Τι να θυμηθούμε τώρα. Λες εμάς στους παλιούς, τι να θυμηθούμε. Όταν πηγαίναμε με τις ποδιές, είχαμε και εκείνο το πάση του Τρογιακά, ο οποίος διακάστηκε με έναν κολαρισμένος, σιδερωμένος, πεντακάθαρος. Άσπρος, ο Γιακάς. Άσπρος ο Γιακάς. Άσπρος στο ξεκίνημα της μέρας, γιατί μετά στη συνέχεια... Το φωτοστέφανο γύρω από τους Αγίους που υπάρχει στις εικόνες. Ναι. Οριακά την πρόλαβα εγώ. Το 83 που, το 82 που γυρίσαμε Ελλάδα, ήταν τότε κάποια παιδάκια φορούσαν, κάποια δεν φορούσαν. Νομίζω από το 83 και μετά πρέπει να καταργήθηκε. Δεν θυμάμαι. Πάντως εγώ φορούσα μέχρι την έκτη δημοτικού. Φορούσα. Να σε ρωτήσω, η ανδρική ποδιά από την κοριτσίστικη, τι διαφορά είχε? Καμία. Καμία, έτσι. Απλά τα κορίτσια φορούσαν και από κάτω φούστα και τα λοιπά. Ναι, εμείς φορούσαμε το κοντό το παντελονάκι. Ναι. Ήταν δηλαδή σαν ένα μικρό μίνι φορεματάκι, σαν μια μπλούζα αρκετά μακριά. Σαν τα στρουφάκια είμαστε, βέβαια. Σαν τα στρουφάκια. Σαν τα στρουφάκια. Ναι, ναι. Μα είχε... να πρωτοθυμηθούμε ότι που γράφαμε με τον, από την Τετάρτη, μοντικό τώρα από την Πέμπτη, με τον κονδυλοφόρο, με μελανοδοχείο. Μελάνε. Μελανοδοχείο, ας είσαι... Στυπόχαρτο και τα λοιπά. Ούτε φωτοτυπικά, ούτε τίποτα, έτσι. Τίποτε, μη συζητάς. Ήταν ένα βάσανο. Μάλιστα. Τώρα είναι αλλιώς, παράδεισος τα σχολεία. Τώρα, φίλε, κινητά, λοιπόν, τάμπλετ, χαμός. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Μπράβο το Μάτους, ξέρει η διοίκηση και η υπεύθυνη ποια είναι τα γατιά που ανεβαίνουν σαν κεραμίδα και νιαουρίζουν. Θα πρέπει κάποτε να πέσουν ποινές, προστήματα, για να βάλουν, είναι σε επαγγελματίες. Είσαστε επαγγελματίες και πάμε τώρα στο παλιό μας ποδοσφαιριστή διαβάζοντας στην Φόρτα το Σαββάτο. Ναι. Ψάχνει ομάδα ο Κλάους και πιθανόν να πάει στον Βόλο. Πού κατηδεί αυτό το παλικάρι, στερνή μου γνώση. Να, δεν, έχει σχέση με αυτό που λέω για το Μάτος. Τι ακριβώς, νομίζεις. Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Έγινε Γιωργάρα μου. Σε φιλό, σε φιλό. Σε φιλό, να σε βάλω, σε βάζω. Για το τριήμερο έχω πει σήμερα, έτσι, για το τριήμερο στο Πόζαρ, στο Φιλοξένια. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Έπεσε, πάμε στο μεθ επόμενο. 2310, μην μπαίνετε 23, δεν το σηκώνει κανένας. 2310-287-888. Εδώ είμαστε στο Λίμπερος, 107,4, κάθε πρωί 8 με 10. Ναι, γεια σας. Κουκουβάγια νούμερο 2. Γεια σας, ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Αυτό το βλέμμα της κουκουβάγιας πίσω στα βιβλία, το όδβε, δεν σου έχει μη, δεν σε υπνώτιζε αν την έβλεπες πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Δεν σου λέγε γιατί δεν διάβασες. Έπαιζες μπάλα μέχρι το βράδυ. Αδιάβαστε, αδιάβαστε, αδιάβαστε. Μπα, δεν είχαμε τέτοια. Δεν έχεις κουκουβάγια πίσω στα βιβλία? Κουκουβάγια είχαμε, τέτοιες τύψεις δεν είχαμε. Α, τύψε καλά, το ότι έκανε την απόπειρα η κουκουβάγια, δεν σημαίνει ότι είχε και αν επίδραση. Δεν είχε το αυτό εκεί που διάβαζε τα ονόματα από μέσα. Αυτή η λίστα. Κρυβόμασταν πίσω από τον άλλον για να μας δει και να πει, σήκω εσύ και πες μάθημα. Φιλάρετε, από το πότε είσαι γεννηθής? Το 60. Το 60, εντάξει, μια δεκαετία μας χωρίζει. Κοίταξε, ουσιαστικά ίσα που πρόλαβα τις ποδιές. Ναι. Δηλαδή στο δημοτικό μόνο. Αλλά ναι. Η ποδιά ήταν κάτω από το γόνατο, δεν ήταν μακριά μπλούζα. Κάτω από το γόνατο. Και για τα αγόρια. Βέβαια, βέβαια. Και για τα αγόρια. Είχε σκοπό απλά η ποδιά. Είχε ανοιχτεί και έτρεχες, ας πούμε. Άξι. Δεν εμπόδισε. Αλλά να έχεις βηματισμό. Ναι. Δεν είπες, κάποια εποχή είχε και το λάστιχο που έβαινε τα βιβλία.
Το λάστιχο. Το λάστιχο εγώ το πρόλαβα στα κορίτσια που η μία καθόταν στη μία πλευρά η άλλη στην άλλη και άλλες κάνανε μετά τα χιαστή και αυτά σαν παιχνίδι όχι, το λάστιχο. Το λάστιχο που έδαινε τα βιβλία ήταν ένα λάστιχο. Είχες ας πούμε 6 βιβλία, 5 βιβλία. Όχι, δεν πρόλαβα εγώ λάστιχο. Α, ναι, ναι. Αυτό το πράγμα ήταν ενδιάμεσο όταν τελείωσε η ιστορία με... Πριν τις ρόδες. Ναι, μπράβο, υπήρχε αυτό το λάστιχο. Συγκεκριμένο λάστιχο. Μαζί ένα πακέτο βιβλία. Λευκού χρώματος που μετά γκριζάριζε ένα τέτοιο λάστιχο. Λες, πρέπει να έχω δει. Oh, έτσι, πολύ, και πολύ χρωμό ήταν. Και πολύ χρωμό. Βέβαια, που δεν έσπαγε με τίποτα βέβαια έτσι. Το λάστιχο. Όχι, ήταν φαρδί. Ήταν περίπου 2-4 εκατοστά. Δύο δάχτυλα. Μάλιστα. Ο σκοπός που φορούσαν ποδιά τότε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ήταν ο εξής. Ναι. Γιατί με ρωτάνε. Γιατί φορούσαν ποδιές. Αν ένα παιδάκι ήταν πολύ πλούσιο. Δεν και μπορούσε να σκάσει μύτη με το ακριβό ρούχο και ένα παιδάκι ήταν πολύ φτωχό, άρα φαινόταν η διαφορά, ας πούμε, η ταξική, η οικονομική, ο σκοπός ήταν να υπάρχει μια ομοιομορφία για να αποφευθεί αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον έτσι το εξηγούσε η Μοντεσόρη, μια σπουδαία παιδαγωγός Ιταλίδα, έτσι. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι κάποια πράγματα ισορροπούνε. Για να μην αισθάνεται μειονεκτικά ένα παιδάκι που έχει ένα τριμμένο ρούχο, ας πούμε, και ερχόταν ο άλλος με το ακριβό το πουλόβερ να πούμε, το πουκάμισο που ήταν ένας μισθός του πατέρα του φτωχού και τέτοια πράγματα. Γι' αυτό. Πάντως, οι μισοί δάσκαλοι θα ήταν στη φυλακή τώρα, έτσι, και ήταν αυτό που κάναμε. 100%. Γιατί είχαμε μια βέργα τετράγωνη. Βέργα, και σφαλιάρες, αυτά, τους ζητάς. Και έπεφτε κανονικό ξύλο, ουσιαστικά δηλαδή πονούσες, όχι αστεία. Ναι, ναι. Και παρόλα αυτά, αυτό το πράγμα σταμάτησε μετά δεν ξέρω από πόσο καιρό. Σταμάτησε. Νομίζω από το 81, 83, 85 εκεί. Δηλαδή εγώ ξύλο στο σχολείο δεν πρόλαβα. Μου λέγαν βέβαια οι παλαιότεροι, εδώ μπήκε ο πατέρας μου το 70 μέσα σε τάξη στην Ερμιόνη, με τη βέργα, γιατί δίναν και βέργα. Όταν πήγαινες δάσκαλος νεοδιοριζόμενος στο σχολείο, σου δίνανε, ξέρω εγώ, το σφουγγάρι, κυμολίες, τα βιβλία, σου δίναν και τη βέργα, ήταν αξεσουάρ. Μπήκε ακριβώς. Λοιπόν μέσα στην τάξη, λέει τη βλέπετε τη βέργα, ναι. Χράκ, τη πάει στο γόνατό του, είστε κι εσείς άνθρωποι, θα σέβεστε αυτό που λέω, γιατί εγώ είμαι ο δάσκαλός σας, αλλά ξύλο σε μαθητή κανέναν. Φίλε, τον πήγαν στο πειθαρχικό. Ήρθε ο επιθεωρητής και του έκανε ολόκληρη μανούρα. Επειδή ακριβώς ήθελε αυτό το πράγμα. Έτσι, να... Ήταν ακριβώς το αντίθετο με τώρα. Γιατί έτσι και κάποιος άστο, άστο. Τώρα, φίλε, φτάσαμε στο άλλο άκρο να δέρνουν οι μαθητές τους δασκάλους. Άστο, μην το ψάνεις. Άστο, άστο. Να πω και αυτό που ήθελα για... Θέλω απλά, αν μπορεί να καταλάβει ο Πέλκας, ότι δεν είναι εποχή ηρωισμού. Παλιά, ξέρεις, και με το Αναστασιάδη γινότανε, ναι. Αυτό παίζαμε ηρωικά σαν ομάδα. Απλά μια πολύ μικρή απαραίτητη διευκρίνηση. Ναι. Τα περί ζωής καλής και όχι που αναφέραμε δεν αφορούν στον Μπέλκα. Ακριβώς, ναι. Το διευκρινίζω αυτό γιατί έλειωσε στην προπόνηση το καλοκαίρι. Και στις διακοπές του, όχι επειδή αφήνω να λέω για κάποιους που δεν πρέπει ίσως, λέμε τώρα, δεν αναφέρομαι στον Μπέλκα. Εμένα πάλι αυτό το παιδί μου δείχνει ότι επειδή θέλει και θέλει πολύ, ενώ πρέπει να παίξει και να αποδώσει τέλεια, βάζει μέσα και το ηρωικό στοιχείο. Εντάξει. Αυτό είναι λάθος. Θέλει ηρεμία, δεν έχει να αποδείξει κάτι, τον αγαπάμε, στη δύσκολη είμαστε δίπλα του. Του να τα δίνω όλα, αλλά να έχω όμως και την ψυχραιμία. Δηλαδή, ακριβώς. Να μην το χάνω μέσα στο άγχος να δείξω πράγματα. Αυτό ας το δει λίγο από τον ηγέτη της ομάδας, γιατί... Ο Πέλκας δεν μπορεί, δεν το έχει, αλλά υπάρχει ένας ο οποίος πραγματικά ακριβώς. Είναι ο ηγέτης. Είναι γεννημένος ο άλλος. Αυτός είναι λοιπόν γεννημένος. Μπορεί να τα δίνει, αλλά δεν πάει στο επίπεδο του ηρωισμού. Ακριβώς. Στην απλότητα είναι η μαγεία. Ο Πέλκας ακριβώς. Είναι που έβαζε τα καταπληκτικά γκολ με το βάζελο έξω από την περιοχή που σημάδευε στο γάμα, που τους περνούσε όλους σαν σταματημένους. Ο Πέλκας είναι που τους πέρασε σταματημένους στον τελικό πέρσι και τη γύρισε στον ΑΚΠΟΜ. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι εφόσον είσαι καλά προετοιμασμένος. Μίλα με τον προπονητή σου, μη σε παίρνει από κάτω που σε έκανε αλλαγή 2 και 3 φορές και παίξε την μπαλάρα σου γιατί σε χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Είσαι ένα σημαντικό παίκτη. Φαίνεται ξεκάθαρα όταν στο κέντρο κάνεις ένα τάκλιν που είναι για κίτρινη.
Ακριβώς. Εκεί, εκεί βγαίνει η νευρικότητα. Εκεί, εκεί. Μπράβο. Έγινε, φιλάρετε. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Δύο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Πέσαμε. Έλα, καλημέρα. Έλα, Κωστή, καλημέρα, Παύλο. Καλώς το παιδί. Έλα, έλα, Παύλε. Λοιπόν, υποδιέθη αγορήθηκες, ήταν λίγο πιο κάτω από τις τσέπες. Φαινόταν πάντα το παντελονάκι μας από κάτω. Οι τσέπες του παντελονιού, λες. Ναι, ναι, ναι. Αγορήθηκες. Ναι. Υποδιέθηκες, φτάναν μέχρι το γόνατο. Μέχρι αυτή το ήταν γόνα. Η διαφορά τους μόνο. Ήταν ίδιες. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή, μπορούσε η κοριτσίστικη να φορεθεί σαν φόρεμα, χωρίς να φοράει από κάτω φούστα, ας πούμε. Όχι, όχι, ήταν όχι, έτσι, φούστα πάντα από κάτω. Αυτό λέω, απλά ναι. Δεν μπορούσε αγόρι να φορέσει κοριτσίστικη ποδιά. Αυτά ξεχωρίζαν. Και όταν τις βγάζαμε τις ποδιές για γυμναστική, ναι, στο Αδαμίδη το σχολείο. Έλα ρε φίλε. Που, κοίταξε, εγώ με το 91 γεννηθής, αλλά είμαι Φεβρουάριο και κέρδιζα χρονιά. Έλα ρε φίλε. Με τον Κρούλη και με αυτούς τους μαθητές σου. Καλά, ήταν ένα χρόνο μικρότερα από μένα. Με Βασίλη Κρούλη, με Νικολαίδη, με αυτούς, έτσι. Με Αλέκο Μοσχίδη. Ένα χρόνο μικρότερα από μένα. Μπράβο. Στα σχολεία. Δηλαδή, εγώ πήγαινα έκτη, αυτοί πήγαιναν πέμπτη. Και τότε ήρθε και εσύ. Εσύ είσαι 70. Εγώ είμαι το 71 Φεβρουάριο. Τότε α, 71, ναι, ναι, 71. Απλά ναι, ναι, ήσουν ένα χρόνο μικρότερο, ναι, με σε τάξη. Ήμουν στην επόμενη τάξη. Μπράβο. Ενώ κανονικά πρέπει να πηγαίνω με τον Βασίλη. Άρα, θυμάσαι. Θυμάσαι που δεν μας άφηναν μπάλα και παίζαμε με το μπουκάλι του Γάλακτος. Τα αγνώ τα μπουκαλάκια. Ακριβώς. Το συγκεκριμένο. Απάνω με το αλουμινένιο, να πούμε, με το νικελάκι, ναι. Μεγάλες στιγμές. Κοίταξε τώρα, Κώστα, η Μοντεσόρη είχε βγάλει αυτό το θέμα με την ποδιά για τις ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς εδώ δεν είχε, και όσο πλούσιος και να ήταν ο μπαμπάς σου, που ήταν σπάνια τα παιδιά ανάμεσά μας. Να είναι κάποιος. Στα ιδιωτικά σχολεία. Ακριβώς, να είναι κάποιος. Ήταν παιδιά των γιατρών και των δικηγόρων, ναι, και των αρχιτεκτώνων. Αλλά δεν είχαν ρούχα και αυτά να βάλουν, ρε Κώστα. Αλυσίδε Ελβιέλα εμείς. Ναι, 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 φίλε. Στράικ, φίλε. Και Ελβιέλα αλυσίδα. Και τα πόνι. Και τα πόνι. Και τα πόνι. Ναι, ναι. Όταν φορούσε ο Γκάλης. Πρόσεξε. Πόνι. Φοράει πόνι και καρφώνει. Πόνι, πόνι και μετά. Μπόνι. Βγήκε από μίμηση, έτσι. Βγαίναν πολλά. Αμπίντας, αντίμπας, αντίλντας. Αντίλντα. Ό,τι υπήρχε, όποια διασκευή υπήρχε. Έτσι, όποια. Δεν είχαν όμως κρυφτεί τότε οι φόρμες. Δηλαδή, αν είχε εσύ φόρμα ακάλι, την είχαν φέρει ρε φίλε από, ναι, έξω. Γερμανία, από Γερμανία, ναι, Αντίντας από απ' έξω. Εδώ είχε, είχε της βιοτεχνίας η ανώνυμη. Τις ωραίες, τις Ζήτα Ελλάς και κάτι τέτοιο, φίλε, φανταστικές. Ναι, 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 ναι. Φανταστικές. Αλλά είχαμε όλοι, δηλαδή και το παιδί του δικηγόρου, φορούσε τα ίδια ρούχα, δεν είχε ρούχα πάνω να φοράει. Κάτω, ναι. Και αυτό να του το έφερνε η θεία του από τη Γερμανία, όπως λες, καμιά φόρμα πούμα. Και είχε το παιδί, και ήταν βασιλιάς, αυτός ήταν προνομιούχος. Ναι, φορούσαμε τις απλές. Ναι, οι, ναι, μπάλες, ναι, ήταν ίδιες και αυτός είχε την μπάλα τη γυμνή και εμείς είχαμε την μπάλα τη γυμνή. Έτσι, έτσι. Με το βυζί δηλαδή, το κόκκινο να βγαίνει απ' έξω στη ραφή. Ναι, απλά έτσι, δηλαδή δεν είχε αυτό το της Μοντεσόρη αυτή τέτοια. Ήταν για έξω, για τα παιδάκια έξω που φορούσαν. Δηλαδή στα σχολεία έξω, στα κολέγια. Το άλλο πήγαινε με κουστούμι και το άλλο πήγαινε με ρομπερούχα. Σωστό, σωστό, σωστό. Έγινε, Παύλε. Δεν είχαμε πρόβλημα. Σε φιλό, πάω σε διάλειμμα. Έχω ανεβάσει κάτι φωτογραφίες στην ομάδα. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Φιλιά, φιλιά. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζουμε ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, εκπληκτικά πράγματα TCL, τηλεοράσεις, αφιγραντήρες, κλιματιστικά. Κάντε τη βόλτα σας από την πιο μικρή συσκευή, από κινητό, από smartphone, από tablet, μέχρι ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεορασάρες, εκεί στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Μόλις κατέβετε από την αερογέφυρα μετά το αστυνομικό μέγαρο, δεξιά. Φυσικά Αιγαίων, ψαρούκλα, πεντανόστιμη και στο δικητήριο και στο ρεόκαστρο, όλα τα θαλασσινά, κατευθείαν από τις ελληνικές θάλασσες στο πιάτο σας, πεντανόστιμη σε ειδική συσκευασία, έρχονται στο σπίτι, διλιβεριά 214.000 για το δικητήριο, 69-56-66 για το ρεόκαστρο, θα σας πω σε λίγο καιρό για το εστιατόριο. Νικολαίδης Αγροπλαστεία, πεντανόστιμο παγωτό, υπέροχες τούρτες, κεράσματα, γλυκά σοκολατόπιτες, κεράσματα, τα πάντα όλα, προφιτερόλ, ψωμάρες. Και βέβαια το πρωί με το καφεδάκι και το σφολιατοειδή. Και βέβαια κρεατούμπα 9.26.740 για κρεατικά, χειροποίητα, πεντανόστιμα και μαγειρευτά απέναντι από τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας. Και σάντουιτς και χώρο εστιατορίου και τηλιβεριά. Ο Βασίλης έχει φτιάξει ένα υπέροχο μαγαζί. Κρεατούμπα 9.26.740. Επιστρέφουμε! Έτσι, 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 δώσ' του, δώσ' του. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε και σήμερα, ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμός. Δεν μας πέφτει με τίποτα.
η διάθεση, η τρέλα, το πάθος, η ενέργεια, η πίστη στα τέσσερα γράμματα, γενικότερα σε ό,τι κάνουμε, αλλά μ' αρέσει και ο τρόπος που σκέφτεστε. Χαίρομαι που σας άρεσε το σποτάκι με το 50 Cent. Τι θα γίνει, λέει, άμα ακούσει ότι έβαλες, λέει, τη μουσική του και φας καμιά αγωγή? Φίλε, πρέπει να πληρώσουμε καμιά 100 εκατομμύρια ευρώ άμα βρεθεί κάποιος που μας καρφώσει. Ότι, ναι, θα του πει άλλος, έλα, έλα ρε 50 Cent, έλα. Ο Τσατσαρός έχει πάρει και έκανε σποτ με τη μουσική σου. Α, μαγέστρι του μια αγωγή. Θέλω να του πω ότι ούκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος, θα πάρει όσα λέει το όνομά του. 50 Cent. Τόσα θα πάρει. Αυτό έχω να δηλώσω. Ας τον έλεγαν million dollar guy. Να πάνε εκατομμύρια. 50 Cent θα πάρεις 50 λεπτά. Και αυτά σε δύο δόσεις. Άτοκες. Πάμε γραμμούλες να μιλήσετε εσείς. Εδώ είμαστε. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Η καταπληκτικά, υπέροχα, πεντανόστιμα φαγητά. Εκεί σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο. Ακριβώς απέναντι το Μασούτη στα Ελευθέρια. Ο Δημήτρης έχει κάνει ένα καταπληκτικό μαγαζί με φανταστικά κρεατικά, πεντανόστιμη παντσέτα, ζουμερό σουβλάκι, το σουτζουκάκι του, το κεφτεδάκι του. Και βέβαια γι' αυτό και είναι νούμερο ένα, γι' αυτό και τον προτιμάει ο κόσμος. Χρόνια τώρα, 705-750, με χειροποίητο το γλυκό, μετά φτιαγμένα, ξυπνάει την ώρα αυτή που μιλάμε και φτιάχνει γλυκά τα οποία τα ονομάζει, έχει βγάλει και τις πατέντες μόνος του. Για κλιματισμό, Κλιμάρτ, Κώστας και Οσές. Αντλίες θερμότητας, κεντρικά στήματα VRV σε μεγάλους χώρους εργασίας, σε πολυκαταστήματα, σε σπίτια, οπουδήποτε. Αυτός ξέρει, τηλεφωνήστε, ενημερωθείτε, πάρτε το και πείτε το τρελό στο πρωί 8.10, λέει 9.17.46, ότι είσαι κορυφαίος να δει το χώρο σας. Όπως το ίδιο ισχύει για τον κορυφαίο νούμερο 1 στην τέντα, 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, 4.30.011 για ανατολικά, 6.82.369 για δυτικά. Και τώρα που έρχεται και φθινόπωρο, αντιανεμικές ζελατίνες, κερδίζετε ένα ολόκληρο δωμάτιο στο μπαλκόνι σας. Καλέστε τον Γιάννη Καντουρτζίδη να σας δει, να πάρει μέτρα στο χώρο, να σας βγάλει τιμή εξαιρετική. Όλο αυτό γίνεται δωρεάν, δεν χρεώνεται φυσικά. Έτσι το διευκρινίζουμε, γιατί υπάρχει μια απορία, αν έρθει να μου μελετήσει το χώρο. Εννοείται, χωρίς επιβάρυνση. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Τριήμερο στο Πόζαρ, στο υπέροχο Λουτράκια Ριδέα, στο Φιλοξένια. Δίνουμε και σήμερα. Γράφτε FM, αφήνω το κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας, νέοι! Μήπως γνωρίζετε, ναι, τι ήταν το καλύτερο από αυτά που είπε ο Ματός? Το καλύτερο είπε σημαντικά πράγματα τώρα. Κωστή, είπε πολλά σημαντικά πράγματα. Εγώ όμως στέκομαι σε αυτό που ανάφερε για το Βιερίνια. Αναγνωρίζει τι προσωπικότητα είναι ο Βιερίνιο και το λέει, αισθάνομαι ότι είναι φίλος μου, όχι συμπαίχτης, φίλος μου. Είπε πρότυπό μου και μεγάλη μου τιμή που εκτός από συμπαίχτης είναι, λέει, έχω και στενή φιλία. Αυτό. Όταν ένας 33-34 τώρα με παραστάσεις, χρόνια σε υψηλό επίπεδο μάτους, έτσι, έφτασε τελικό Europa, να λέει είναι πρότυπό μου. Σου είπα, είπε πολλά ωραία πράγματα, αλλά είπε ότι είναι φίλοι. Άρα αυτό που βγαίνει προς τα έξω, πρώτα φίλοι και μετά παίχτες, μια οικογένεια δηλαδή, φαίνεται από τις δηλώσεις όλων των παιχτών, ακόμα και του Μάτος, είπε πολλά. Από χθες ήδη κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο η συνέντευξη, είναι της Φόρτσα, να πω, επειδή μου αρέσει να λέω μετά από την πηγή, στο Γιώργο Κουβεντίδη και στο Μάνο Τσαλγατίδη, να λέμε σε ποιους έδωσε τη συνέντευξη. Απλά χθες διέρευσε και στο διαδίκτυο, δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο η συνέντευξη, την οποία λέει πάλι εμείς είμαστε το φαβορί, θα είμαστε αυτοί που πρέπει, έτσι θέλουμε, θέλουμε το πάθος που έχει Μανώλο στα μάτια του, το πάθος που έχει στα μάτια του, στο βλέμμα του, εκεί που σηκώνεται για την κεφαλιά με τον Άγιαξ, το Θεό, αυτή η τρέλα που βγάζει ο Μάτος, που έλειψε τόσο πολύ στη ρεβάνς με τη Σλόβαν. Κωστή, αυτό να το δούμε σε όλους. Κωστή, έτυχε να ήμουν σε μια προπόνηση, πέρασε ο Μάτος, τον έδωσε το χέρι, πολύ ήρεμα κτλ. Κάποια στιγμή πέρασε ένας άλλος παίχτης του ΠΑΟΚ που τώρα δεν είναι, πρόσφατα έφυγε, και μιλούσαμε και μου λέει, μην το βλέπεις έτσι. Ακόμα και στην προπόνηση το μάτι του γυαλίζει. Είναι τελείως διαφορετικός έτσι πως τον είδες, ναι, από το αν μπει και περάσει το γήπεδο. Τελείως, τελείως. Ο Μάτος τρελαίνεται μες στο γήπεδο, το έχουμε δει σε φάση οριακά με τα χέρια αυτά, σε μαργαρίσματα που πιάνεται το στομάχι μας λίγο, τρελαίνεται. Ήθελα να σου πω κάτι, στεναχωρέθηκα λίγο εχθές, πρέπει να το πω. Θα φύγει η ΑΕΧ από την Νόβα.
Κάτσε να φύγει πρώτα, περίμενε. Ναι, σιγά μην φύγει. Την κόρνα, την άκουσε την κόρνα, στο βάθος. Μπιπ! Κόρνα. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Θα φύγει, δηλαδή μας δουλεύουν και νομίζουμε ότι θα πιστεύουμε κιόλα. Εγώ περίμενε, καταρχήν ένα. Να οριστικοποιηθεί ότι ο Βαγγέλας παίρνει την Νόβα και όπως είπαμε το Βα στο Νόβα είναι από το Νο Βαγγέλης. Και δεύτερον να δω ότι η ΑΕΚ γυρίζει την πλάτη στα εκατομμύρια που θα της έδινε ο Μαρινάκης, να πει ότι εγώ φεύγω, είμαστε εμείς, είμαστε, πάμε να κάνουμε αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ πρώτος και περήφανος και πρωτοπόρος. Ποιος μας λέει ότι δεν θα πάει ο Χ να πάρει την Νόβα που δεν θα είναι ο Χ. Κανένας φίλε, κανένας, κανένας. Θα πάει ο Χατζηγραβατόπουλος που δεν τον ξέρει η μάνα του και θα πει ακριβώς. Εγώ είμαι ο Άπλας. Άσε ναι, ναι. Τώρα. Και θα κρύβεται έξι. Άλλο δηλαδή. Ακριβώς. Μας λέει και για Σαουδάραβες που θα είναι μέσα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά. Όλα, όλα. Εντάξει, δεν το είναι ΒΑΡ, η Νόβα θα δείχνει το ΒΑΡ αν το πάρει ο Μαρινάκης το κανάλι. Η Νόβα θα δείχνει στο ΒΑΡ αυτά που πρέπει, θα δείχνει το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Το ΒΑΡ θα δείχνει, κάποια στιγμή είχαν βάσει μια φωτογραφία με κάτι όμορφα κορίτσια εκεί πέρα. Αυτά θα δείχνει η Κωστή. Αυτά δείχνει και πάντα με τον Ολυμπιακό. Γεια σου Τσουκνίδα! Έχει ο Θεός. Ζουμουσού αδερφέ μου! Φιλιά! Γέλασε χθες με τον Ανδρόνικο, πολύ ωραίο. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε, καλημέρα σας, 23-10. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, έλα, Παναγιώτης Κονσόρτσιουμ. Γεια σου ρε Κονσόρτσιουμ! Καλά είσαι. Λοιπόν, να δω κάτι μνήμες που έχω από το δημοτικό. Εγώ είμαι γεννημένος του 57. Δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγομαι, το ξέρω. Όχι. Ακούγεσαι λοιπόν, πολύ πιο νέος. Βαρούσανε οι δάσκαλοι με τις βίτσες, όχι μόνο στα χέρια, το χειρότερο ήταν που βαρούσαν τις γάμπες. Γάμπες! Όχι ρε φίλε. Εκεί ήταν πολύ χειρότερο, γιατί το χέρι ξέρεις είναι πιο τραχή κάπως. Και πιο σκληραγωγημένο και ναι. Μπορείς να το σφίξεις. Τη γάμπα πώς να τη σφίξεις, πρέπει να κάνεις, ήτανε... να κάνεις φιγούρα bodybuilder. Άσα να πάνε. Αυτό που θυμάμαι επίσης είναι ότι εκείνα τα χρόνια ήμασταν κουρεμένοι γουλί. Έτσι, ε. Με την ψηλή. Μάλιστα. Με την ψηλή και τη δασία. Δεν επιτρεπόταν ο μαλλιάς, ήσουν αγιαγιές, αλήτης, αυτά. Αφού να σκεφτείς το εξής. Τελειώνοντας, μάλλον μπαίνοντας, αρχίζοντας την πέμπτη δημοτικού, πήγα με φράντζα. Τότε ήταν, ξέρεις, γουλί με μια φράντζα μπροστά. Ναι. Και ο διευθυντής, αυστηρός Μπαρούτης λεγόταν αυτός. Μπαρούτης! Ναι, ναι, ναι. Πώς γίνεται ρε φίλε αυτοί και έχουν αυτά τα ονόματα. Ναι. Και δεν λέγεται ας πούμε Ηρεμόπουλος. Ναι, ναι, Μπαρούτης. Λοιπόν. Και μου λέει γυρνάς πίσω, εγώ Beatles στο σχολείο δεν θέλω. Όχι ρε φίλε. Φαντάζω τώρα γουλί με μια φράντζα μπροστά. Φοβερό. Φράντζα, ξέρεις, Beatles, ε. Δύο κατοστάς με τρία, όχι φράντζα τίποτε, μεγάλη. Τίποτε. Ναι, ναι. Αλλά ήταν ωραία χρόνια ρε Κωστιέκινα. Εντάξει, πολύ πιο αθώα φίλε. Πολύ εγώ στεναχωριέμαι, βλέπω τα παιδιά τώρα που. Δεν, είναι αλλιώς, είναι αλλιώς. Ούτε κινητά, ούτε τίποτα. Αυτό το σχολείο μας ήταν πίσω, ήταν δίπλα στον Αγιολευτέρη, στον ντεπό. Α, ξέρω. Λοιπόν, είχε και τις μπασκέτες δίπλα. Όλη μέρα το όλη σχολείο μέρα. Ήταν εκεί κοντά. Όλη μέρα ήμασταν εκεί. Εκεί. Και μάλιστα μέρα. Πίσω από το σχολείο, όταν αρχίσαμε να καπνίζουμε, πηγαίναμε πίσω από το σχολείο και κρυβόμασταν να μην μας δούνε. Ωραία φάση. Πολύ ωραία. Είναι... Αν εξαιρέσει το ξύλο. Έτσι, κοίταξε, να σου πω λίγο. Επειδή έχω γυναίκα καθηγήτρια και βλέπω ότι τη τραβάει στο. Ας, τώρα έχει, πήγε στο άλλο άκρο το είπαμε. Τώρα έχει, η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί τελείως. Εντελώς στο άλλο άκρο. Τελείως. Εγώ πρόλαβα και έκανα 6 χρόνια ορομίσθιος γερμανικής γλώσσας. Στα βασιλικά, στους ταγαράδες, στη Ρεδεστό και στον Εύωσμο πρόλαβα και έκανα. Μάθημα, έκανα την εκπομπή και μετά έφευγα και έκανα γερμανικά. Αυτά που είδα με άφησαν άναυδο. Επειδή είχα μείνει με τις δικές μου μνήμες, ας πούμε, ναι. Έμεινα, σου λέω, άναυδος. Αλλά παρόλα αυτά όμως, κοίταξε, παρόλα αυτά, ακόμα και σε αυτά τα παιδιά σήμερα, ένας καθηγητής που έχει σωστή προσέγγιση μπορεί να τα κερδίσει. Βέβαια. Το ξύλο δεν είναι ο τρόπος, φίλε. Θα σου πω ένα τελευταίο και θα κλείσω, μην κρατάω το τηλέφωνο. Έχει γυναίκα με ένα μαθητή σε συζητικές συνοικίες, κοινωνική κατάσταση πολύ χάλια οι περισσότεροι μαθητές, ναι. Φτωχοί, με διαλυμένες οικογένειες κτλ. Ήταν ένας Γεωργιανός ο οποίος ήταν γενικός δερβέναγας, τον έτρεμε όλοι τάξη, δεν μπορούσαν να κάνουν μάθημα κανένας. Λοιπόν, συγχωρέθηκε ο πεθερός μου και την άλλη μετά από 3 μέρες πήγε η γυναίκα μου στο μάθημα. Ναι.
σηκώνεται ο Μαντράχαλος, ο οποίος είχε χάσει κάνα δύο χρονιές. Ναι. Και λέει, σήμερα η καθηγήτριά μας είναι στεναχωρημένη. Όποιος κάνει φασαρία, θα τον πηδήξω. Μάλιστα. Αυτό γιατί. Γιατί στο παιδί, στο κάθε παιδί, είχε μια προσωπική προσέγγιση. Ναι. Αυτό είναι το βασικό. Σήμερα αυτό είναι το μυστικό για να μπορέσεις να κρατηθείς μέσα στην τάξη. Ούτε έπρεπε βέβαια να έχει αυτός τέτοιο ρόλο στην τάξη και να μιλάει έτσι στους μαθητές. Να έχει πάρει τέτοιο αρχηγελίκι. Το σκεπτικό είναι... του καλό ήταν ότι ήθελε να προστατέψει την καθηγήτρια που ήταν στην τάξη. Αλλά, ναι, τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, έγινε, κονσόρτσιουμ, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Ο μπαμπάς, το είπα επειδή ήρθε μήνυμα τώρα. Ο πατέρας μου έβγαλε βιβλίο. Στα 85 του έγραψε βιβλίο. Κάθισε ό,τι είχε ειδικά μνήμες από τις τάξεις και βιβλίο το οποίο το μοιράζει, εννοείται αφιλοκερδός, εννοείται χωρίς να υπάρχει αντίτιμο, τιμή σένεκεν να πούμε, δωρεάν το δίνει σε κάποιους φίλους. Μέσα εκεί έχει πάρα πολλά πράγματα από τις τάξεις τότε, από τα σχολεία και καμαρώνω για τον μπαμπά. Που στα 85 άλλοι αράζουν και αξι, okay, έχουν κάνει πράγματα στη ζωή τους, που βρήκε τη δύναμη, τα κουράγια, την όρεξη να καθίσει και να γράψει 602 σελίδες. Ένα βιβλίο πραγματικά που είμαι πολύ περήφανος για τον μπαμπά. Να το πω έτσι, αυτό δεν σας αφορά απευθείας, αλλά επειδή πιάσαμε τέτοια θέματα σήμερα για τάξεις, για σχολεία και συγκινούνται, βλέπω που έρχονται με τα μάτια γεμάτα οι μαθητές του υπαλλή που τους έχει δώσει το βιβλίο αυτό και συγκινούνται για εκείνα τα χρόνια. Καλημέρα! Ναι! Γεια σας! Έλα, Κωστή, καλώς το Σεραίο! Καλώς το Σεραίο! Κωστή, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες για να σε δείξουν και το καλό παράδειγμα και το κακό παράδειγμα πως η καλή ζωή, οι σωστές επιλογές μπορείς να απογειώσεις ή να εξαφανίσεις την καριέρα σου. Ακριβώς. Και είναι πολύ λεπτή η διαχωριστική γραμμή εκεί που είσαι στην κορυφή της κατάστασης, στο ζενίθ της καριέρας σου, άμα ψηλωθείς, άμα αρχίσεις τα ξενύχτια, τα αγκομενικά, τα... Άμα σαλτάρεις με λίγα λόγια και νομίζεις εγώ είμαι και κανένας άλλος, τελείωσε. Το λέμε λοιπόν γιατί μου έρχονται διάφορα μηνύματα κατά καιρούς. Ξέρεις, πήραμε τον ταξί, τον τάδε, τάδε ώρα. Έτσι, οκ. Okay. Δεν είναι χαζή στην ομάδα μέσα. Γνωρίζουν τα πάντα. Στα μπινελίκια που έριξε ο Ιβάν μετά από τον αποκλεισμό το βράδυ το δύσκολο την Πέμπτη στο Μακεδονία Παλάς μετά τον αποκλεισμό με τη Σλόβαν, σε συγκεκριμένους έκανε παρατηρήσεις και μάλιστα σε συγκεκριμένους του είπε: ξέρω τι ζωή κάνεις, ξέρω ότι το έχεις χάσει, ότι ξενυχτάς αυτά. Λοιπόν, παίκτης με ταλέντο που έπαιζε και τώρα δεν παίζει. Γιατί, άιντε, τώρα μην λέμε, δεν θέλω να πω. Ούτε θέλω να στοχοποιούμε, δεν θέλουμε, ρε παιδί. Έτσι. Γιατί δεν είμαστε μπροστά, αλλά βλέπουμε όταν ένας παίκτης το έχει χάσει. Είτε ψηλώθηκε, είτε σέρνεται, είτε κάνει κακή ζωή. Απλά μετά το 70-80, εκεί που έχει περάσει κάποιος σημαντικός χρόνος στο αγώνα, αυτοί που κάνουν καλή προπόνηση, αυτοί που είναι γυμνασμένοι και θα χρειαστεί να κάνουν ένα σπριν για να μην τους ξεφύγει ο πιτσιρικάς ή ο μεγάλος, γιατί είναι και ο Ρονάλντο που είναι το πρότυπο στην κορυφή της πυραμίδας που κάνει την προπόνηση. Στα 34 του βλέπεις Κυριακή πρωί μετά από ντέρμπι με την Νάπολη, πάει και κάνει γυμναστήριο. Θα σε κάνει να σπίσει ο... Έτσι. Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, ο Βιερίνη ας πούμε, που στα 34 του είναι έτσι, είναι τυχαίο που βλέπεις τώρα σκυλιάζει για να γυρίσει 10, 15, 20 μέρες νωρίτερα. Είναι τυχαίο που είναι έτσι, που δεν έχει, που πρόσεξε, το σώμα του Βιερίνια, θυμάσαι πως έφυγε από εδώ. Πάντα είχε μια ροπή. Δεν είναι δηλαδή, πώς να σου πω, πρέπει να προσέξει το σώμα του Βιερίνια. Το θυμάσαι ότι όταν έφυγε από εδώ που είχε, πάντα ήταν, ρε παιδί μου, είχε μια ροπή. Τώρα τον βλέπεις και είναι φιλές στα 34, στεγνός. Ποιος στεγνός από πού Στεγνός τελείως, φίλε, στεγνός. Έτσι. Άρα, ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό διάβασα σήμερα αυτά του Μάτος. Δεν τα είπε τυχαία, φίλο Βραζιλιάνος. Δεν τα είπε τυχαία αυτά. Σίγουρα και κάποιοι που νιώθουν ότι έχουν την ευθύνη μέσα στην ομάδα, οφείλουν κάποιους που έχουν πάρει το κακό το μονοπάτι να τους ξαναβάλουν στο καλό τους στον δρόμο και με τις πράξεις και δείχνουν οι ίδιοι πώς πρέπει να είναι η ζωή τους και η προπόνησή τους, να τους επαναφέρουν, γιατί άμα θέλουν να κάνουν καριέρα, άμα δεν θέλουν... Και επαναλαμβάνω, για να μην παραξηγούμαστε, δεν το λέμε για τον Μπέλκα.
Δεν ναι, υπάρχει. Το καταλάβαμε. Έτσι, φίλε, όχι, ναι. Επειδή ο Πέλκας έπαιζε και τώρα δεν παίζει και επειδή είναι και αυτός ας πούμε, πιο νέος κτλ. Ο Πέλκας έλειωσε. Μόνος του είχε γυμναστεί προσωπικό στις διακοπές του. Δεν το λέμε για τον Πέλκα. Για αλλού το λέμε που μου λέει για δεν λες όνομα. Δεν λέω όνομα γιατί. Να στοχοποιήσω ένα και να πω είναι ο Ζαμπά ή είναι ο Χαμπά ή ο Ραμπά και θα καταλάβουμε κάτι ας πούμε. Το θέμα δεν είναι, να το καταλάβει αυτός. Το θέμα είναι μόνος του γιατί αυτοί εδώ τώρα σαν ντομάτους λειτουργούν και σαν μπαμπάδες μες στην ομάδα. Τον έχει πιάσει και του έχει πει έλα εδώ. Τι κάνεις. Πρόσεχε τη ζωή σου. Σε είδαν εκεί. Ξενυχτάς εκεί. Συμπεριφέρεσαι μέσα στο γήπεδο σαν να είσαι ο Ζίκο, ο Έντερ, ο Φαλκάο μαζί να πούμε ο Πελέ και ο Νεϊμάρ μαζί. Πρόσεξε. Δεν αρκεί μόνο μια εμφάνιση πέρσι καλή. Πολύ γρήγορα μπορεί να βρεθείς εκτός. Λέμε τώρα. Για τον Ζαμπά και τον κάθε Ζαμπά. Έγινε 20, τα λέμε. Φιλιά. Γεια σου τέλειο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα καλημέρα φιλαράκι. Έλα ρε Κάριαν. Τι γίνεται αγόρι μου. Τι θυμάσαι εσύ από σχολείο φίλε. Φίλε θυμάμαι, αυτό ήθελα να πω για το φιλάρετο. Φιλάρετο εμείς τα προλάβαμε ωριακά, όχι εσύ. Εσύ μπορεί να βγάλεις και όλο το λύκειο. Εμείς είμαστε 45 άρθρα. Ναι, εμείς προλάβαμε. Μέχρι τρίτη δημοτικού θυμάμαι είχαμε ποδιές. Σωστά. Έτσι, αυτή είναι έρθε. Μετά τη βγάλαμε, αλλά μέχρι και τρίτη εμείς το προλάβαμε ωριακά δηλαδή. 2-3 χρονιές. Και μετά έμεινε μόνο σαν χάρακα, ναι. Χάρακα μακρύ έτσι λεπτό που με έλεγε η κυρία τέμπλωσε το χέρι σου και σκάτω χέρι τη γωνία να με χτυπήσει ας πούμε την παλάμη και εγώ το τραβούσα δεξιά-αριστερά και δεν το βρίσκε και η κουφάλα για να με χτυπήσει μου το κρατάει με το άλλο και μου δίνει με το χάρακα. Όχι ρε φίλε, υποβοηθούμενο το χέρι. Κανονικά, δεν ξηγέσαι καλά! Δεν ξηγέσαι καλά, μέγερα! Δεν ξηγέσαι! Λες δεν το βρήκε το τραβούσα, δεν ξέρει τώρα εγώ. Τι να κάνω. Κάτσε να τις πάω. Και τι άλλο, ωραία παιδικά χρόνια, δόξα τω Θεώ. Τι λέω αυτό που ήταν, ήθελα να το πω βασικά, είναι ότι είχα μια κυρία μέσα ταξί, έτσι συμπαθιστάτη. Άκουγε την εκπομπή, χαμογελούσε έτσι αυτό το χαμόγελο το ωραίο που σκεφτόταν τα δικά της χρόνια και τέτοια. Ήταν περίπου δικιά μας έτσι κάνα δύο χρόνια, δικιά σου ηλικία ακριβώς δικιά σου ηλικία και γελούσε ωραία χρόνια και αυτά, λέει ωραία εκπομπή, είχαμε γελούσει. Αυτό ναι, χάρηκα δηλαδή που ξέρεις έχει απτύχηση ρε παιδί μου, ωραία. Θα χρεώνεις 5 ευρώ παραπάνω. Εκεί με στο μάτος, τα χάσε λίγο. Τα άλλαξε όλα ρε παιδί μου, δηλαδή πού να συζητήσει ο άλλος, θα πας και στον μπαουγκ. Δεν γίνεται φίλε να μην, ακόμα και δεν γίνεται, λίγο πρέπει και εκεί το μυαλό μας είναι συνέχεια έτσι. Ναι, απλά γιατί λέγαμε μια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο για τέτοια. Έτσι. Αλλά ο ΠΑΟΚ φίλε είναι πάντα και παντού, οπότε δεν μπορεί να παντού. Αυτό είναι μόνιμη, μόνιμη παρέα. Αυτό ακριβώς συζητούσαμε χθες με τον φίλο μας τον Χρήστο, τον Γκολομπάμπου, και λέγαμε ότι ένα καλό σημάδι είναι αυτό ότι ας πούμε αυτά που είπε ο Μάτος, αυτά που είπε ο Βαρέλα, μετά τον τραυματισμό ότι δεν θέλω να γυρίσω καλύτερα. Όχι, αυτοκριτική, δεν είμαι αυτός που πρέπει. Ακριβώς. Αυτά δείχνουν από τους παλιούς, ας το πούμε σε εισαγωγικά, τους πιο παλιούς, τους πιο έμπειρους. Ένα ξύπνημα. Και αυτούς που περιμένουν, ναι. Έτσι, αν αυτοί πάρουν τα πάνω τους, έτσι. Θα ακολουθήσουν και οι άλλοι. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Και πρώτα ο Θεός να είμαστε μπροστά, αν όχι πρώτη, δεύτερη, πολύ κοντά, μέχρι να γυρίσει και ο Βιερίνια που είναι ο τελευταίος που περιμένουμε. Σωστό. Και πολύ όλα σωστό θα πάνε καλά. Ίσως αυτή η ηχηρή σφαλιάρα, με τον τρόπο που ήρθε, να συνέφερε από το συνεφέρο, όχι από το συμφέρο, να ξύπνησε τους παλιούς που δικαιολογημένα μέχρι ενός σημείου μεθυσμένοι μέσα αγωγικά από την περσινή τρομερή πορεία, να μην μπήκαν λίγο, όπως έπρεπε, ίσως απογοητευμένοι από αυτό που έγινε με τον Άγιαξ. Από τη φυγή του Λουτσέσκου. Όλα μαζί. Θεωρώ ότι όπως το είπες, τώρα με αυτή τη διακοπή πρέπει να δούμε. Εγώ δεν ξέρω αν θα περπατήσουν τα συστήματα και ποια συστήματα. Τι δεν πρέπει να δούμε. Δεν πρέπει να δούμε ούτε έναν ποδοσφαιριστή μας να μπαίνει χαλαρός, πλαδαρός, οκνηρός, αγκαρία μέσα. Ούτε έναν. Το αν θα δουλέψει το 4-4-2, το ποιους θα βάλει, πώς θα παίξουν, δεν είναι δική μας δουλειά. Ούτε να απασχολεί και τι σύστημα θα παίξει. Ακριβώς. Να παίζει η ομάδα μου, να παθιάζεται για τη νίκη και θα τα καταφέρει. Ποιότητα έχει. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Αυτό.
Λοιπόν, ο κόσμος θα είναι έτσι κι άλλως πάλι εδώ στην ομάδα. Φυσικά. Και με το PAOK TV που το λέμε κάθε μέρα το λέμε. Είναι η δική μας απάντηση. Όποιος μπορεί, παιδιά, ένα 5 ευρώ στη σημερινή εποχή δεν είναι τίποτα. Έναν καφέ, αντί να δώσει έναν καφέ, δώσ' το εκεί. Είναι πολλά περισσότερα από ένα 5 ευρώ η κίνηση ακριβώς που κάνει. Είναι η δική μας απάντηση σε όλο αυτό που έχουν ετοιμάσει. Η δική μας. Γιατί αυτοί δεν έχουν ιερό και όσοι τους βλέπεις. Δεν έχουν. Και είναι κάτι που δεν μπορούν να το εμποδίσουν, να το σταματήσουν, να το μειώσουν, να το υποτιμήσουν. Και τρελαίνονται. Είναι απευθείας ομοί η παρέμβαση του κόσμου του ΠΑΟΚ σε αυτά που γίνονται. Ομοί. Έτσι. Πιο ξεκάθαρη, πιο αγνή, πιο ανώθευτη φωνή από αυτήν και παρέμβαση από αυτήν δεν μπορεί να υπάρξει στην παρούσα φάση. Έτσι. Όπως αυτός ήρθε και περπατήσει στην πόλη και έκανε επίδειξη δύναμη, okay, γιατί αυτό ήθελε να δείξει, έτσι μπορεί να κάνουμε και εμείς μια επίδειξη δύναμης. Είναι. Έτσι, λοιπόν, είναι. Και να πάνε σε τρελά ύψη. Είναι, φίλε, αν έχει 50.000 και 40.000 και 60.000 κάτε φορά, αυτό είναι, φίλε, για αυτούς, ξέρεις, εφιάλτης. 50.000 στα μικρά μάτς, περίμενα να δεις τι θα γίνει. Ακριβώς. Λίγο τώρα να βοηθήσει και η ομάδα, γιατί η ψυχολογία παίζει πάντα ρόλο σε αυτά τα πράγματα. Σίγουρα. Έτσι. Το κυριότερο. Δηλαδή, αν ας πούμε είχαμε περάσει τη ψυχολογία, θα ήταν τελείως διαφορετικό. Ακριβώς. Για να μην πω με τον Άγιαξ. Δεν θέλαμε να μας περάσουμε. Μην το συζητάς. Θα ήταν τελείως διαφορετικό. Θα το δείξουμε τώρα ότι είμαστε κοντά. Έτσι. Και έμπρακτα. Το έχουμε δείξει πολλές φορές. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν σταματάει. Το δείξαμε και με τα διαρκή. Δεν θα έπρεπε. Και με τις χορηγίες στις τράπεζες που τρέχαμε με Ζαγοράκι και με τέτοια. Το έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές. Δεν θα έπρεπε, Κώστα, σε τέτοια πράγματα να επηρεάζεται του κόσμου η ψυχολογία. Θα έπρεπε να είναι κάποια, ναι, κατονοητό. Κερδίζομαι, χαρούμενος, προκρίνομαι, τρελαίνομαι, ναι, παίρνω τίτλους, ναι, αλλά δεν θα έπρεπε. Κάποια πράγματα θα έπρεπε να μην επηρεάζονται. Θα έπρεπε να τα θεωρούμε πώς είναι η αναπνοή μας. Την αναπνοή μας δεν τη ρυθμίζουμε. Λέμε σήμερα δεν θα αναπνεύσω επειδή δεν είμαι καλά. Ο Πάουξης στηρίζει την ομάδα του. Το έχει δείξει από τότε που ακριβώς έχει δημιουργηθεί. Ακριβώς. Πόσο τη στηρίζει. Και πάλι θα το κάνει. Έγινε, Κωνσταντίνε μου. Φιλιά. Φιλιά. Πάω και μπρος. Έτσι. Και πρόλογο μην τρώω. Ζω μου σου, αδερφέ. Φιλιά. Η καρδιά μας χτυπάει είτε είμαστε χαρούμενοι είτε είμαστε λυπημένοι. Εδώ είναι η καρδιά του Πάουξ χτυπάει μέσα από αυτό. Είναι ο τρόπος. Είτε είμαστε καλά, είτε δεν είμαστε. Αυτό είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό. Δεν θα πρέπει αυτό το πράγμα να είστε στενοχώρια να αποτυπωθεί εκεί. Έτσι, σε νούμερα πεσμένα και τέτοια πράγματα. Σε καμία περίπτωση. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Αυτή είναι η δική μας απάντηση. Καλημέρα σας! Καλημέρα, Κωστή. Και sorry που περίμενες. Έλα. Δεν πειράζει. Μόνο του Καραγιάννη του θα συμπληρώσω κάτι. Ναι. Δεν ήρθε εδώ για επίδειξη δύναμης. Από φόβο ήρθε. Λοιπόν, πάρτε το χαμπάρι και δεν το λέω εγώ. Το λένε και 10 ψυχολόγοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι θυμάμαι εγώ, δύο πράγματα, Κωστή. Ναι. Το ένα είναι μια δασκάλα. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Ακόμα ένα. Η δασκάλα, καλώς τη θυμάσαι ή... Πάρα πολύ καλώς. Πάρα πολύ καλώς. Η μόνη που θυμάμαι από το δημοτικό. Χειροκροτούμε. Δεν την ξεπέρασε ποτέ. Ναι. Και το δεύτερο που δεν ξεχνάω ποτέ. Ναι. Είναι πάλι τη δασκάλα. Όχι, είναι ο καθηγητής, ο διευθυντής. Ο διευθυντής. Ναι, μας έδωσε να βάψουμε τα δέντρα εκεί με άσπρο. Ξέρεις, πώς βάφαν τα παλιά ναι. τα δέντρα, ναι. Μέχρι ένα μέτρο, ένα μισή. Ναι. Και επειδή πήρισεψε, το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω αν το έχω πει σε σένα. Βάψατε γραμμές γήπεδο. Όχι, στο σχολείο. Ναι. Και εγώ έγραψα στον τοίχο ΠΑΟΚ. Με άσπρο και γκρι. Μάλιστα. Και αυτό που είπε ο φίλος για τη Βέργα, το τι Βέργα έχω φάει στη Γάμπα, η μοναδική φορά που έφαγα ξύλο, ούτε από τους γονείς μου έφαγα, ούτε καν. Ναι. Και τελικά μετά από 25 χρόνια έμαθα γιατί με χτύπησε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί έγραψε ΠΑΟΚ στον τοίχο. Αυτό ήταν η αφορμή. Ή η δασκάλα που γούστερες ήταν η γυναίκα του. Αυτός και ο πατέρας μου ήταν φίλοι. Ναι. Και του έλεγε ο πατέρας σου, Δίρτον! Όχι. Τι. Ήταν Ηρακλειδέας. Έλα ρε φίλε. Ναι, το έμαθα μετά από 25 Λες. Χρόνια, αλλά δεν πειράζει, πάνω το έμαθα. Και λες έδιρε γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Μα, όχι, ο ίδιος μου το είπε. Λέω γιατί με σακάτυψε στο ξυλό. Τα αυτιά μου ακόμα πονάνε, λέω, από το... Σφαλιάρα. Το χειρότερο πράγμα που είχε ήταν τα αυτιά. Το έπαιρνε και το γυρνούσε σαν το τέλος. Ωπο φίλε. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό, να ξέρεις. Παιχνιδοκονσόλα.
Και με λέει, ο λόγος που σε έδιρε ήταν αυτός. Ναι. Αν έγραφε ο Ηρακλής, μπορεί να την γλίτωνες. Μάλιστα. Το πλήρωσε το σύνθημα. Φιλιά, Άκη! Και ο Μάτος, να πω κάτι. Ναι. Γιατί το έκανα κι εγώ. Ο Μάτος έχει δίκιο. 10 η ώρα κοιμάσαι, διατροφή, για να έχει σταθερή ποιότητα στον αγώνα μέσα. Αλλιώς πάνω κάτω να ξέρεις ότι κάτι συμβαίνει. Έτσι. Καλημέρα. Έγινε. Πάμε. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, αργήσαμε να βγούμε. Μας είχε βάλει τραγουδάκι. Μπορώ να ζήσω ένα δημάκι, μια παπαμακαρίου, ένα γονίδι, ένα ζαφύρι. Κάτι τι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Αυτός, κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Χρήστος Κιώσης, αυτές είναι οι επιλογές του. Αγόρι μου, πού σου να μη σε ματιάσω! Ακόμα έχει τζάμι, φίλε. Όταν πάμε στα καινούργια τα στούντιο, φεύγει το τζάμι. Ρε, τι έχεις να φας, βάλε για ολοκαθαριστήρα. Πάρε μπρατσάκια, πάρε κουλούρα, πάρε βατραχοπέδιλο. Πάρε αδιάβροχο, πάρε ομπρέλα, στήσε αντίσκηνο. Θα κάνω... Εκείνο που βγάζεις ό,τι απόθεμα υπάρχει. Δηλαδή όχι ένα απλά πού σου παλικάρι μου. Να μην σε βασκάνω. Έτσι. Έλα, πάμε γραμμές. 2310-287-888. Να πω ότι κληρώνουμε σε λίγο, στις 10 παρακάτω ψηλά, μία υπέροχη υπερατού δωράκλα, ένα τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Πόζαρ, ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο σε ένα υπέροχο μέρος, δύο διανυκτερεύσεις και θα κανονίσουμε και με το λίθος για να σας στέλνουμε και στο Καϊμάκι Τσαλάν στον Άγιο Αθανάσιο μέσα στις προσεχείς ημέρες και κρέατα θα δώσουμε και τραπέζια τη Λαδόκολα και τραπέζια από την Κρεατούμπα και μπλουζάκια θα δώσουμε γιατί έχουμε ακόμα απόθεμα από τη Λαδόκολα. Εκεί ο Δημήτρης Βαγγέλης εννοείται παντοτινός φίλος και χορηγός, φρόντισε και τυπώσαμε μπλουζάκια όπου μπορούμε και όσα μπορούμε και ό,τι μπορούμε, να ξέρετε. Και γυαλί θα δώσουμε από τον Μανολόπουλο όταν έρθει η ώρα πάλι. Και δώρο ζελατίνες θα δώσουμε από το χορηγό μας Denta Home. Πάμε στις τέσσερις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, good the boy. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ, τον κόσμο ομορφότερο, όνειρα και υπομονή, το μαλαμπίπι με επιτυχία. Τα στραβά μάτια έχει πολλές απαντήσεις. Σε έβαλα πριν σε αναμονή. Σε αναμονή. Ο στρατός και η αναμονή θέλουν χαρά πολύ. Χαρά πολύ, έτσι. Έπαιξε τραγουδάκι, εσύ ήσουν. Ένα Σούπερμαν, εσύ ήσουν με την αναμονή. Εγώ ήμουν. Τι να κάνω, με πήραν τηλέφωνο. Έχεις δίκιο. Εσύ σε αναμονή, ελέω να τον βάλω κι εγώ τώρα. Τι να κάνεις. Η ερώτηση είναι η εξής. Μπορούμε να κάνουμε παραγγελίες στην αναμονή. Δηλαδή, θέλετε ρεμπέτικο, πατήστε ένα. Θέλετε τσιφτετελοειδές, πατήστε δύο. Θέλετε εμβατήριο, τρία. Θέλετε μπαλάντα για χαμούρεμα, τέσσερα. Έχει τέτοιο πράγμα ή παίζει ένα προκάτ μόνιμα. Πώς πάει. Θα καλέσω τον πάροχο και θα τον ενημερώσω ότι θα θέλουμε αυτή την ημέρα σήμερα. Είδες, δεν κάνουμε διαφήμιση, τον πάροχο. Τον πάροχο, φίλε, πω. Ο πάροχος δεν έχει μουστάκι, φίλε, δεν έχει κομπολόγα. Έλα ρε πάροχε. ένας βαρύ μάγκας δεν είναι ο πάροχος. Για πες, βγάζει, λοιπόν. Έρχεσαι, σε βγάζει. Για πες, Σούπερμαν. Λοιπόν, εγώ γεννημένος το 89, μικρός. Μικρούλης. Σχετικά. Τι σχετικά. Λοιπόν, νεούδη. Εγώ δημοτικό, ερχόταν ο διευθυντής. Ναι. Φαβορίτα στις μύτες. Δεν μπορούσες πλέον να σηκωθείς. Εσύ σίγουρα τη φαβορίτα. Πού να πήγαινες. Το κόλπο ήταν να μην έχεις φαβορίτες, φίλε. Ναι. Λοιπόν, από τότε, φίλε, δεν έχω φαβορίτες. Ποτέ. Ξυρισμένο στο πλάι όλο. Καπελάκι. Ακόμη και τώρα δεν έχω φαβορίτες. Φοβάμαι, λέω, μην τον δω πουθενά και μου πιάσει τη φαβορίτα. Και πρόσεξε. Για να πάμε στη ρίζα της λέξης. Από εκεί βγαίνει ήσουν το φαβορί για να σε σηκώσει από τα μαλλιά. Γιατί δεν τη λέμε outsiderita και τη λέμε φαβορίτα. Γιατί εσύ ήσουν το φαβορί να σε πιάσει από το μαλλί. Από εκεί βγαίνει γιατί η λέξη. Γιατί ήμουν καμπανόφατσας. Ήσουν καμπανόφατσας, ε. Λίγο. Τι γινόταν ο Κώστας, Σπάρτα. Πάρτα, ε. Ωραία, φίλε. Κάποιοι το τραβούσε ο οργανισμός σου, έτσι. Ήταν και στο στόχαστρο. Αν κάποιον τον έπαιρνε στραβά ο δάσκαλος ή ο καθηγητής. Τελείωσε. Ήταν στο κουπόνι 1-0-5. Τίποτα. Στραβά. Τελείωσε. Όπως επίσης θυμάμαι. Που κάποιους τους είχε μάθει, είχαμε ένα στην τάξη που τον λέγανε Φωκίωνα και τον έκανε συνέχεια λάθος. Ό,τι άλλο όνομα υπήρχε, ο Φωκίωνα, ο φίλος μου, ο Φωκίωνα Τζούρδας, τον έκανε λάθος. Και τι Μολέων, τι Φαέθων, τι Επαμινόνδα, τι Αρταξέρξη, ό,τι υπήρχε.
Άμα τον πάρει στραβά, ρε παιδί μου, ένα όνομα, θα το πήγαινε έτσι μέχρι τέλους. Μονοκομπανιά, μονορούφι. Πάντως στα σχολεία, εγώ δηλαδή το 2003 που πήγαινα λύκειο, 4 ήταν ακόμη πρωί-απόγευμα. Μετά τελείωσε. Μέχρι τότε, 2004, ναι, έπρεπε μετά... να πάρουμε το Euro πρώτα και μετά. Ναι, έπρεπε να κλείσουμε κάποια σχολεία. Μάλιστα. Μικρός είσαι, μικρός. Μάλιστα. Μικρός. Και για τον Μάτος, αυτό είναι μια τελευταία κουβέντα. Ναι. Για μένα δεν πρέπει να ανησυχεί κανένας παίκτης, απλά πρέπει να έχει το νου το προπονητής. Αυτό θα στρώσει τον παίκτη. Σωστό. Σωστό. Αρκεί ο παίκτης να κάνει τη ζωή που πρέπει. Αρκεί ο παίκτης να... Να σου πω κάτι. Και να μην, δηλαδή να μην αλλάξει ο παίκτης, ο προπονητής, άμα θέλει έχει τον τρόπο... Να τον κάνει, όχι μόνο να τον κάνει ανάγκη, να τον κάνει να παίζει για αυτόν. Ο Λουτσέσκου, ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, γι' αυτό έλεγε συνέχεια το balance. Δεν ξέρω πόσο μεγάλος προπονητής ήταν τελικά. Ξέρω ότι ήταν ένας εξαιρετικός ισορροπιστής. Ένας τρομερά μεγάλος μάστορας στην ψυχολογία. Τους έκανε να παίζουν και για αυτόν. Πρέπει να το καταφέρει και ο καινούριος. Ένα βίντεο μιας προπόνησης. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που λέει ο Λουτσέσκου, είχε μαζέψει όλους και λέει: εδώ μέσα λέει, μερικοί νομίζετε ότι είστε ντίβες. Ναι. Κανείς λέει δεν είναι ντίβα εδώ μέσα. Ναι, όλοι, ναι, είστε ίσοι. Ναι. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Σε αυτά, δηλαδή, φίλε, ακόμη και στην προπόνηση, τελείωσε εδώ, δεν έχει τέτοια. Θα παίξεις γιατί το λέω εγώ. Σε αυτά ήταν πρώτος. Σε αυτά. Πρώτος. Το ξαναλέω, στο κουουουτσάρισμα δεν ξέρω αν ήταν. Μπορεί να είχαμε και καλύτερους. Σε αυτά ήταν πρώτος. Το balance που έλεγε. Πραγματικά σε αυτά, το πώς θα διαχειριστεί τις βεντέτες, το πώς θα μιλήσει στην ψυχολογία των παικτών, ήταν, τους είχε κάνει οικογένεια. Εκεί πρέπει πάνω να πατήσει, άσχετα τι σύστημα θα παίξει ο Φερέιρα. Είναι οι ίδιοι παίκτες, πρέπει να τους διατηρήσει έτσι, ενωμένους, οικογένεια, με το μαχαίρι στο στόμα. Να πατήσει πάνω σε αυτό, είναι το μυστικό και μετά παίξει ό,τι σύστημα θες, φίλε. Όταν ο παίκτης βγάζει την ψυχή του για την ομάδα, όταν παίζει για σένα τον γουστάρι που είναι εδώ, τότε ό,τι σύστημα και να παίξει θα τη βρει την άκρη, φίλε. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα. Έτσι. Κωστή, με βάλεις στην κλήρωση να πω με τη γυναίκα μου να παρατήσω κάπου τα μωρά. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. 161. Τώρα όμως που είμαι εγώ Κοζάνη και δεν έχω ραδιόφωνο. Κανένα πρόβλημα. Θα πάρεις τηλέφωνο άμα ακούς το όνομά σου. Πες μου λίγο το όνομα. Το όνομα πες. Κωνσταντίνος. Έγινε Κωνσταντίνε. Πού δεν έχω ραδιόφωνο, πώς θα το ακούσω. Αύριο. τώρα που πού με ακούς. Εγκρεστή, σε παίρνω τηλέφωνο, θα πάω ταξίδια, σε παίρνω τηλέφωνο και ακούω διατηλεφώνω, ακούω την εκπομπή σου. Διατηλεφώνω, ρε φίλε. ρε φίλε. Τι ήθος έχεις. Μας έχεις αρρωστήσει. Τι ήθος, αγόρι μου. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, γεια σου, Σούπερμαν. Φιλιά. Να σε καλά, πάμε. Δύο γραμμές ακόμα. Ναι! Πω, πανηγύρι, ένας μικρός θα βγάλει ένα λαχνό. Χαμήλωσε τελείως, χαμήλωσε. Είναι αυτό το καζοτόβουλο που σου είπα το 1967. Καλώς το φίλο μου, τον ταξιδευτή, τον καπετάνιο. Και το έχω την πρίζα και τραβά την πρίζα τώρα για να... Καλώς τον. Έλα, καιρό έχουμε να τα πούμε. Πριν το καλοκαίρι. Ναι. Εγώ, να θυμηθώ κάτι από το σχολείο. Ήμασταν έκτη δημοτικού. Είχαμε έναν, αυτός είχε μείνει κάπου... Τρεις τάξεις περίπου. Α, μάλιστα. Μόνιμος. Αυτός ήταν, έχει σύμβαση πλέον. Αορίστου. Δεν έχει. Εγώ είμαι γεροδεμένος καλός αφού έπαιξε... λογικό τώρα. Γυμναζόταν στο box. Βαρούσε τους σάκους έτσι και βάζει σύμφωνοι γερό παιδί. Το σήκωσε ο δάσκολος να πει μάθημα. Λέει, να πεις μάθημα. Εγώ λέει, ούτε διάβασα, ούτε έγραψα, το λέει το δάσκολο. Τι θέλεις, του λέει. Διαστηδίστατος ο δάσκολος ήταν. Έκτη δημοτικού. Ούτε διάβασα, ούτε έγραψα. Τι θέλεις λέει από μένα, του λέει. Πήγαμε, αυτός βαρούσε με ένα καρεκλοπόδαρο. Οι καρέκλες τότε με ψάθινες έκανε καρεκλοπόδαρα στρόγγυλα. Και με εκείνο έπαιρνε και βαρούσε. Άνοιγε το χέρι και... Το λέει, άνοιξε το χέρι σου. Με το που είπα, άνοιξε το χέρι σου. Ναι. Δίνει μια βουτιά αυτός κάτω, το πιάνει τα πόδια και το ρίχνει κάτω το δάσκαλο. Όχι ρε φίλε. Ναι, πρώτος γύρος. Τον τραβάει μια κρουσά. Ναι. Και τον πατάει και με το πόδι επάνω. Γι' αυτό έμενε τρεις χρόνια στην ίδια τάξη. Ναι. Νομίζω και τέταρτη. Και έφυγε και του λέει: άμα σε βρω έξω, θα σε καθαρίσω, του λέει.
Μάλιστα. Λόγια αγάπης μεταξύ εκπαιδευτικών, ναι, και παιδιών. Ναι, έφυγε, σηκώθηκε όλο το σχολείο. Οι δάσκαλοι βγήκαν από τις άλλες έδρες, λέει τι έγινε. Ο δάσκαλος έμαθασε, είχε ματώσει το πρόσωπο του. Έτσι, το ε! Το χτύπησε και του μάθηκε με το πόδι κάτω. Τον έδωσε κλωτσά όπως ήταν. Δηλαδή εδώ το ματώνω για να σας μάθω γράμματα ήταν χειρολεκτικό, φίλε. Παλεύω για να σας μάθω δύο πράγματα, έτσι, χειρολεκτικό. Ναι, και ο μαθητής πάτησε το δάσκαλο. Ναι, το κατάλαβα, ναι, αυτό είπα. Ματώνω για να σας μάθω. Μετά το κάλεσαν τον πατέρα του στο σχολείο, λέει τι να τον κάνω, λέει. Αφού τον ξέρετε, την είχατε τρεις χρονιές εδώ, λέει, δώσ' τον τα πολιτεία. Δώσ' τον κάπου αλλού, δανεικό, σε ένα άλλο σχολείο. Γιατί είναι όλα φύγει, λέει. Μετά αυτό δεν ήρθε καθόλου σχολείο. Πήγε ένα μήνα στο τέλος, το δώσανε το αυτό και έφυγε. Ο δάσκαλος ούτε μιλιά τον έβγαζε, ούτε τον μιλούσε τίποτα. Μάλιστα. Καθόλου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ! Εκείνο το θυμάμαι, λέω, και το βλέπω τώρα έξω. Είναι, και τον εδώ το βλέπω, θυμάσαι. Αυτό και ένα τάλε, δεν το βρήκα έξω ακόμα. Τον ψάχνει ακόμα! Γεια! Σε χαιρετώ! Σε ευχαριστώ! Πάμε δύο γραμμές ακόμα σύντομα. Τρεις! Πάμε σύντομα, ναι, καλημέρα! Έλα, καλημέρα, Κωστή, με Νότι εδώ πέρα. Έλα ρε με Νότι, πού είσαι ρε μορφή, περιεκτικός, περιεκτικός. Σαβρασνά είναι, Σαβρασνά είναι ακόμα, εγώ έρχομαι Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τώρα εγώ, μια και που πιάσατε αυτή τη συζήτηση με το σχολείο, εγώ θυμάμαι, είχα πάει μέχρι τρίτη δημοτικού στο άσυλο του παιδιού που είναι στην Καμάρα. Ναι. Εγώ θυμάμαι, είχα μια κυραγεωργία δασκάλα, ναι. Ήταν πολύ άγρια αυτή η παιδί μου, μιλούσε άγρια, είχε ένα ύφος και όταν με σήκωνε μάθημα, ενώ το ήξερα. Πίδες, δεν το έλεγες. Τάχανα και ξεχνούσα να το πω. Με λέει, εμένα και διάβασες, λέω, διάβασα κυρία. Για πες με το μάθημα με το που μου το έλεγε με άγριο ύφος και αυτά τα ξεχνούσα όλα, πάγωνα. Και με έλεγε, άνοιξε τα χέρια σου και μου τα άνοιγε από την ανάποδη μεριά και με παρούσε με την πίστα από την ανάποδη. Όχι την παλάμη που ήταν μαλακά. Από την ανάποδη μου λέει να διαβάζεις για να είσαι καλός μαθητής, καλό παιδί. Μιλάμε, πάτε να χεισμετεί με αυτή τη δασκάλα αφού την έβλεπα και έτρεμα. Αφού όταν έμπαινε στην τάξη ήθελε να σηκώσει κανένα παιδί, κρυβό μου κάτω το θρανίο, μη τυχόν και με σηκώσει. Λέω, θα ξεχάσω όχι το μάθημα, θα ξεχάσω και πώς με λένε. Θα με ρωτήσει πώς σε λένε και δεν θα μπορώ να θυμηθώ πώς με λένε. Ναι, είχα πάθει πολύ μεγάλο πατατράκι. Και όσο και τώρα θυμήθηκα και αυτά με αυτές τις ιστορίες να πούμε, και το πρώτο μου ερωτικό σκύρτημα ήταν με μια, βάσο τρίτη δημοτικού. Θυμάμαι, Κωστή. Βάσο, ρε παιδί μου, την έχω στην καρδιά τρίτη, μου. Είναι ανάβληση, τώρα μιλάμε, έχουν περάσει 46 χρόνια. Αλλά δεν την ξεχνάς όμως! Δεν ξεχνιέται, ρε Κωστή, ξεχνιέται. Αφού ήταν το πρώτο μου φίλι, το πρώτο φιλί που πήρα από κορίτσια, από τη σημαντήτριά μου στο Μάγουλο. Και μιλάμε, Κωστή, με έδωσε φιλί στο Μάγουλο. Έκανες να πλύνεις στο Μάγουλο πόσες μέρες. Έκανες. Να πέσω ανάσκελα, τη χαρά μου, δεν μπορούσα να κοιμηθώ μια εβδομάδα, σε μιλάω. Θέλω να μου πεις πότε ξαναέπλυνε στο Μάγουλο, μετά από πόσες μέρες. Σαν να με έκανε τρύπα και το έχω μια ζωή. Πώς βλέπεις χαλκάδες στους αράπηδες κάτω στη ζούγκλα με χαλκάδες στις ζημίτες και στα μάγουλα. Ένα τέτοιο χαλκά σαν να με πέρασε και δεν είναι πέρα αυτό ο χαλκάς από το μυαλό με τίποτα. Για τέτοιο πράγμα, ρε παιδί. Βάσο για σένα τον ύπνο μου θα χάσω. Τι έχασα τον ύπνο μου, έχασα τα αυγά και τα πασχάλια, όλα τα χασα, ρε παιδί. Γεια σου, Μενώτη! Σε φιλώ! Φιλιά μου, σε φιλώ! Το μεγαλύτερο παοξίδικο λαό, τα φιλιά αγόρι μου, άντε, αγόρι τα λέμε, μου. Φιλιά, πάμε. Όλοι, Τούμπα, όλοι εκεί, όλοι στην Τούμπα, όλοι ΠΑΟΚ TV. Καλημέρα! Πάμε. Έλα, αγοράκι μου, έλα μπαλέ μου, σύντομα. Εμείς πήγαμε στο τέταρτο δημοτικό της Θεσσαλονίκης. Ήμασταν 90% να πούμε παοξίδες, 9% αριανοί. 1% Ηρακλήδης. Επειδή ήμουν πολύ καλό παιδί, ακούγομαι. Ακούγεσαι δυνατά. Ακούγομαι. Ήμουν ο μεγαλύτερος καλλικάντερος που περνάει ποτέ από σχολείο. Επειδή ήμουν υπερκινητικό παιδί, να πούμε, και έκοβα βόλτες, πήγαινα όποτε ήθελα τουαλέτα, τρίτη δημοτικού τώρα. Ναι. Ενοχλούσα τους υπόλοιπους συμμαστές μου. Συγγνώμη από το θρανίο. Δηλαδή, ενοχλούσα τη δασκάλα. Με πήρανε και με δέσανε χειμωνιάτικα με τα κασκόλ πάνω στην καρέκλα. Με δέσανε. Πώς δένουνε τον άλλο στην ηλεκτρική καρέκλα. Σοπαρε, φίλε. Έτσι, κάνανε τρίτη δημοτικού, ρε φίλε. Λοιπόν, και το πρώτο άρα, δημοτικό... άρα ήσουν πολύ δεμένος με το σχολείο σου, έτσι. Ναι, κανονικά. Κανονικά. Με το κασκό, ρε, και φίλε. Το πρώτο ερωτικό σκήτημα ήταν ακόμα πιο μικρό, φίλε. Είχαμε δίπλα στις πολυκατοικίες στη σιδερένια Τζαμαρία που διαχωρίζει τα μπαλκόνια, ωραία. Ναι. Το διπλανό διαμέρισμα ήταν κάποιοι, μια οικογένεια έγχρωμη, μαύρη, ναι, που ο πατέρας και η μητέρα ήταν στρατιωτικοί γιατροί στο 424. Ναι. Αλλά είχαν μια κόρη όμως που δεν την ξέχασες ποτέ, την κόρη τους όμως.
Ακριβώς ρε φίλε, γιατί μια η πρώτη κοπέλα γαζέλα. Που μαζί της μια γαζέλα! Ήταν μια γαζέλα ρε, μια μαύρη ρε, μαύρη είμαστε γαμώ την πουτάρα. Γιατί γεια, γεια, πάμε τελευταίος, καλημέρα. Άρα τρελέ, άρα θέλω τρελέ. Να είσαι λακωνικός, Βασίλη, σήμερα με δυο κουβέντες, πες τα όλα, περιεκτικός, πάμε. Τελευταίος και τυχερός ή άτυχος, άτυχος σήμερα. Λοιπόν, θα πεις στο Μενώτη να παίρνει νωρίτερα και να σου κλέβει χρόνο και να σε μπερδεύει και είναι μοναδικός που πραγματικά τα καταφέρνει. Λοιπόν, για το σχολείο τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι έτσι στα γρήγορα. Οι δάσκαλοι ήταν τόσο αμόρφωτοι, τότε ρε σηκωστή και χτυπούσανε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Απάντησε μου. Τους το επέβαλαν και οι επιθεωρητές. Τους το έλεγαν και οι γονείς, αν δεν βαρούσε ο δάσκαλος το παιδί. Ήταν υποχρεωμένοι και να μην ήθελαν, ήταν έτσι το σύστημα τότε. Δεν ήταν θέμα μόρφωσης. Ήταν θέμα της κοινωνίας. Στην δεύτερη σεζόν, το 1967 που είναι η δικτατορία, ναι. Λοιπόν, το τι ξύλο έχω φάει δεν περιγράφεται. Με κάπα σίγμα το ξύλο. Λοιπόν, μάλιστα. Έπεφτε το ξύλο ανελέητα. Πάμε παρακάτω για το συζήτιο τότε. Ευτυχώς είχαμε και συζήτια, τρώγαμε. Οπότε για την ποδιά θα πω ήταν κάτι που πραγματικά μόνο εμείς που το ζήσαμε, δεν ξέρω εσύ αν το έζησε. Δεν πρόλαβα, ελάχιστα. Εντάξει, θεωρείται κάτι συνηθισμένο για την εποχή τότε. Λοιπόν, κλείνοντας, σου εύχομαι να είσαι μια όμορφη μέρα, να είσαι πάντα καλά. Γεια σου Βασιλάκι μου, γεια σου Κούδα, φιλιά! Φιλιά, φιλιά, χαιρετάμε. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή εκεί θα βρείτε καταπληκτικά φαγητά, 705-750 τηλεβεριά. Κλιμάρτ, Ντάγκιν, κλιματισμός, Κώστας και ο ΣΕΣ, 9-17-46, κορυφαίος. Πάρτε τηλέφωνο, κλείστε ραντεβού να έρθει, να δει το χώρο σας περάσει το μαραφέτη. Και βέβαια, Tenda Home, 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Αυτοί ξέρουν ότι δεν τόσο κανένας άλλος. 430-011 για ανατολικά, 682-369 για δυτικά. Και αντιενεμική ζελατίνα τώρα που έχετε φθινόπωρος, κερδίστε χώρο στο δωμάτιό σας. Κλήρωση! Δώσε μου από το 1 μέχρι το 84, μαέστρο. Το 63. Το 63. Το 63 είναι η Χριστίνα Π. Σε 5-12 το νούμερό της. Χριστίνα Π. Βάλεμε για την κλήρωση. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο τώρα έξω για να πας φιλοξένεια. Έρχεται η Τρόικα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Θα τα πούμε αύριο πρώτο Θεός. Bye, 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 bye.